Καλησπέρα σε όλους. Θανάση, ελπίζω να ακούγομαι. Είμαι Μανώλης Μακέρας, για όσους ξέρετε. Είμαι πρόεδρος της Επιτροπής του Δήμου Ερμιονίδας για την εκπαίδευση σε θέματα εθελοντισμού διασωστών και στη χρήση των φορητών ακινητοτών. Θα σας δώσω ένα πλάνο τι θα κάνουμε σήμερα και τι θα κάνουμε στα επόμενα μαθήματα. Γνωρίζετε ότι έγινε μία πάρα πολύ καλή κίνηση από τον Δήμαρχο Ερμιονίδας, τον κύριο Γιωργόπουλο, να μοιράσει στα χωριά και στους συλλόγους φορητούς ακινητοτές, οι οποίοι πραγματικά σώζουν ζωές. Και είναι κάτι που πρέπει και σαν κίνηση ήταν σωστή, αλλά και κυρίως να γίνει και η εφαρμογή αυτού του πράγματος. Δηλαδή, υποτιμεί κάποιος, έχουμε το φορητό, θέλουμε να βοηθήσουμε, το κοιτάμε, λέμε τι είναι αυτό το πράγμα και τι να κάνω και αν δεν κάνω σωστά και πεθάνει και έχω ευθύνη και δεν έχω. Αυτά τα πράγματα θα λυθούν μέσα σας, θα πάρετε την εκπαίδευση που πρέπει και θα είναι όλα πάρα πολύ καλά. Είναι τιμή σας που θέλετε να βοηθήσετε, γιατί αυτό δεν ερχόσαστε για εσάς, ερχόσαστε κυρίως αν χρειαστεί να βοηθήσετε κάποιον. Θα ξέρετε ότι περίπου 5 λεπτά θα σας ζαλίσω εγώ. Καμιά φορά μπορεί να λέω ακινητιστής, είναι το επίσημο όνομα που λένε οι γιατροί, αλλά το λέμε και ακινητωτή και ακινητωτή θα το λέμε. Καμιά φορά άμα σας λέω ακινητιστή, μην παραξενευτείτε, όπως για τη χοληστερίνη τη λέγαμε χοληστερόλη. Στα φοιτητές και όταν τη λέγαμε χοληστερίνη, στον καθηγητή μπορείς και να σε κόψει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Είμαστε αρκετοί. Στην πορεία θα έρθουν και άλλοι. Η πρώτη τάξη, η δική σας, θα εκπαιδευτεί, θα πάρει την πιστοποίηση, αλλά να ξέρετε ότι η μητέρα της μάθησης είναι η επανάληψη. Θα μας βοηθήσουν πάρα πολλοί διασώστες από το Άργος, όμως να ξέρετε ότι εμείς μπορούμε να καθίσουμε την ησυχία μας άλλες φορές σε αυτόν τον ωραίο χώρο και από την ευκαιρία ευχαριστώ και τον κύριο Δημήτρη Σίδερη που μας τον παραχώρησε. Θα έχουμε την ευκαιρία να λύσουμε απορίες, να τα ξαναπούμε, πιθανότατα να επεκτείνουμε τη δραστηριότητά μας και σε άλλους τομείς βοήθειας, όπως σε ναυάγια, σε πυρκαγιές, σε σεισμούς, οτιδήποτε άλλο κανείς θέλει να εκπαιδευτεί. Γι' αυτό να προχωρήσουμε στην ουσία. Λοιπόν, εγώ θα σταματήσω τώρα, θα καλέσω τον κύριο Δήμαρχο να μας πει ένα καλωσόρισμα. Μετά η Επιτροπή, η κυρία Αναστασία Σκοπελίτη, ο κύριος Βασιλής και ο κύριος Νάκος μπορεί να έρθει. Είναι Επιτροπή, είναι εθελοντές διασώστες πιστοποιημένοι, έχουν περάσει τη διαδικασία σας, με τους οποίους θα έχετε επαφή για να σας λένε διαδικαστικά θέματα. Ήδη θα πάρουν το λόγο, θα σας ενημερώσουν, αλλά πιο πολύ ο προϊστάμενος του κλιμακίου του Άργους, ο κύριος Κωστής, πείτε το είναι. Ναι. Θα σας πούνε τι ακριβώς θα κάνουμε σήμερα, δηλαδή θα σας κάνουμε μία εισαγωγή. Θα γίνει επίδειξη, θα τραβήξει αυτό 2,5-3 ώρες. Θα σας δοθούν κάποια ύλη, η οποία θα μελετήσετε. Κάποια στιγμή θα κληθείτε να απαντήσετε σε ερωτήσεις για να φανεί ότι τα έχετε καταλάβει, θα γίνει πρακτική και όταν όλα πάνε καλά και κατέχετε το αντικείμενο θα πιστοποιηθείτε. Θα ξέρετε, επειδή στην πορεία μπορεί να δημιουργούνται απορίες, θα κρατηθείτε λίγο να τις κάνουμε στο τέλος, γιατί στην πορεία μπορεί το θέμα αυτό να επιληθεί και να σας φύγει η απορία για να μην χασομερούμε. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, έχετε το λόγο για ένα καλωσόρισμα, η Επιτροπή και μετά το κύριο θέμα, κύριος Κωστής. Καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Καλώς ήρθατε. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω που είστε εδώ σήμερα, γιατί αγγίζουμε ένα πολύ ευαίσθητο αλλά και πολύ χρήσιμο θέμα.
Ποιο είναι αυτό, όπως είπε ο Μανώλης, ο οποίος δεν είπε τη βασική ιδιότητα, είναι γιατρός βέβαια, και μετά είναι όλα τα άλλα. Αγγίζουμε ένα πολύ, πολύ βασικό θέμα, το οποίο τι είναι, είναι ο απεικνιδωτής. Εξασφαλίσαμε μια χορηγία από 8 απεικνιδωτές και φροντίσαμε να γίνει μια κατανομή να υπάρχουν σε όλες τις περιοχές του Δήμου, σε όλες τις κοινότητες δηλαδή. Πράγματι έτσι έχει γίνει, δεν υπάρχει κοινότητα στην οποία να μην υπάρχει ένας απεικνιδωτής. Υπήρχαν 2-3 άλλοι και πήγαιναν και έρχονταν τους άλλους στα γήπεδα κάθε Κυριακή επειδή ήταν υποχρεωτικό. Εν πάση περιπτώσει, αφού εξασφαλίστηκε αυτή η χορηγία, έγινε κατανομή. Το πιο βασικό από όλα όμως τι ήταν, κάποιοι άνθρωποι να ξέρουν να τους χρησιμοποιήσουν. Γιατί υπήρχε ο κίνδυνος να έχουμε τον απεικνιδωτή, να είμαστε όλοι εκεί μαζεμένοι, αλλά να μην μπορεί κανείς να το χρησιμοποιήσει. Γι' αυτό έγινε αυτό το κάλεσμα και χαίρομαι ιδιαίτερα που τόσοι πολλοί ανταποκρίθηκαν, τόσοι πολλοί πολίτες και εσείς που είστε εδώ, αλλά και κάποιοι άλλοι θα έρθουν σε μια επόμενη συνάντηση. Θέλω να σας ευχαριστήσω λοιπόν ιδιαίτερα γι' αυτό, να ευχαριστήσω την ομάδα των διασωστών με την οποία έχουμε βέβαια να πω στενή συνεργασία και στα θέματα πολιτικής προστασίας. Έχουν ξανάρθει πάλι εδώ με πρωτοβουλία του Συλλόγου Γονέων και Δαιμόνων του Δημοτικού Σχολείου Ερμιώνης και έχουν γίνει μαθήματα, είχα παρακολουθήσει και εγώ αυτά τα μαθήματα. Το ζητούμενο τώρα είναι να προκύψουν πιστοποιημένοι χρήστες αυτού του μηχανήματος και να υπάρχει αυτό το ουσιώδες που μπορεί να προκύψει από αυτή την συνάντηση, από αυτά τα μαθήματα, να είναι όσο γίνεται περισσότεροι να γνωρίζουν τη χρήση του για να, αν χρειαστεί, μακάρι ποτέ να μην χρειαστεί, να σώσουμε έστω μία ανθρώπινη ζωή. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να ευχαριστήσω λοιπόν και τα παιδιά, τους συνεργάτες της Επιτροπής, αλλά όπως είπα πάλι, κυρίως όλους εσάς που είστε εδώ και που θα συνεχίσετε και θα βγείτε πιστοποιημένοι χρήστες του απεικνιδωτή. Να είστε καλά και σας ευχαριστώ πολύ. Όπως και εσάς, παιδιά. Εγώ αυτό που θα ήθελα να πω, καταρχάς να σας ευχαριστήσω όλους που βρίσκεστε εδώ πέρα. Ευτυχώς ξεκινήσαμε και τοποθετούμε μηχανήματα σε όλη την επικράτεια του Δήμου. Σιγά σιγά αυτά θα αυξάνονται και θα μπαίνουν σε σημεία που είναι απαραίτητα. Εγώ αυτό που θέλω πρώτα απ' όλα είναι να σας διώξω από το μυαλό πιθανόν να έχετε να έχετε αγχωθεί για τη στιγμή που μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε αυτήν την απεικνιδωτή. Αυτό που μας είχε πει την προηγούμενη φορά και ο κύριος Κώστας είναι ότι δεν πάμε να γίνουμε γιατί. Δεν είμαστε γιατί και δεν πάμε να γίνουμε γιατί, ούτε να αντικαταστήσουμε τον γιατί. Πάμε, εφόσον είμαστε κοντά στο θύμα, να τον κρατήσουμε στη ζωή με όσα ξέρουμε, μέχρι να έρθουν οι γιατροί και να αναλάβουν. Το κομμάτι της ευθύνης, που είπε κάποια στιγμή ο κ. Μανώλης, μη σας αγχώνει γι' αυτό. Σε περίπτωση που χρειαστούμε απεικνιδωτή, το θύμα θα είναι ήδη πεθαμένο. Θα σταματήσει καρδιά του. Οπότε δεν έχουμε κάποια ευθύνη, δεν μπορούμε να του προκαλέσουμε κάτι χειρότερο. Μόνο να τον κρατήσουμε μέχρι να έρθουν οι γιατροί και να τον σώσουμε. Οπότε δεν αγχωνόμαστε για τίποτα. Είναι μια διαδικασία που όταν τη δείτε είναι πολύ εύκολη. Απλά χρειάζεται λίγο ψυχραιμία. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και πάλι. Και κύριε Κώστα, πάμε. Λοιπόν, γεια σας και από μένα. Εγώ είμαι ο Κωνσταντσόρος, ο Γιώργος Σταυρόπουλος, ο Αριστίδης ο Θωμάς. Η ιδιότητά μας εδώ σήμερα είναι επειδή πέρα από ότι είμαστε εθελοντές διασώσεις της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, θα σταθούμε σε αυτό λίγο. Είμαστε και οι τρεις εκπαιδευτές του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης. Εκπαιδεύουμε δηλαδή επίσημα και πιστοποιούμε στη χρήση αυτού του μηχανήματος. Να συμφωνήσω με τον γιατρό, είναι ένα μηχάνημα το οποίο δεν απευθύνεται σε γιατρούς, απευθύνεται σε πολίτες. Απευθύνεται σε όλους εμάς που θα είμαστε οι πρώτοι ανταποκριτές σε ένα συγκεκριμένο συμβάν. Θα τύχει στο γήπεδο, στην πλατεία του χωριού μας. Νομίζω ότι όλοι πλέον έχουμε βιώσει κάποιο περιστατικό κάποιου ανθρώπου που από την μία απλή υποθυμία μέχρι μία σοβαρότερη ανακοπή δεν μπορούσαμε να βοηθήσουμε. Φεύγοντας από εδώ σήμερα θα ξέρουμε τουλάχιστον πώς θα προσφέρουμε τη βοήθειά μας. Στο νομικό κομμάτι που είπε ο Θανάσης πολύ σωστά,
Αυτό το μηχάνημα είναι ένας υπερσύγχρονος ηλεκτρονικός υπολογιστής, λέω, το οποίο όσο και να θέλετε εσείς να κάνετε λάθος, αυτό δεν θα σας αφήσει. Νομικά διώκεται αυτός που μπορούσε να προσφέρει πρώτες βοήθειες και δεν το έκανε. Και όχι αυτός που πρόσφερε τις πρώτες βοήθειες, ξέροντας, χωρίς αποτέλεσμα. Οπότε να βγάλουμε το κομμάτι του μην μπλέξω, μην κάνω. Ακόμα και να θέλω εγώ να κάνω λάθος, όσο πατάω και να πατάω το κουμπί, αν το μηχάνημα δεν κρίνει ότι πρέπει να δώσει ρεύμα, δεν θα δώσει ποτέ για να σκοτώσει έναν άνθρωπο που είναι ζωντανός και έχουμε κάνει κακή εκτίμηση εμείς ότι έχει πάθει ένα κουμπί. Το τελειώνουμε λοιπόν αυτό εδώ. Καλώς ή κακώς ζούμε σε απομακρυσμένες περιοχές, σε χωριά που είναι μακριά από τα ιατρικά κέντρα τα σύγχρονα, μακριά από τα κέντρα λήψης των αποφάσεων και πρέπει να αυτοοργανωθούμε. Πρέπει από μόνοι μας να πάρουμε τη ζωή, την τύχη μας, τη μοίρα μας στα χέρια μας. Εμείς, καλώς ή κακώς, ζούμε στο Ηλιόκαστρο, ζούμε στη Θερμισία, στην Κοιλάδα, εκεί που το ασθενοφόρο θα κάνει να φτάσει αρκετή ώρα και θα φτάσει απλά για να μεταφέρει το πτώμα του ανθρώπου του δικού μας. Εμείς λοιπόν πρέπει να αυτοοργανωθούμε και στο κομμάτι των πρώτων βοηθειών και στο κομμάτι της καθημερινότητας, της πολιτικής προστασίας, μιας πυρκαγιάς. Γι' αυτό έχουμε πει και έχουμε προτείνει ότι καλό θα ήταν εδώ να υπάρχει μια εθελοντική ομάδα που θα εκπαιδευτεί κατάλληλα. Ο Δαμιανός Σονάκος, που το γνωρίζετε, έχει έρθει στην δική μας ομάδα, είναι επιστημονικός διασώστης. Κάποια άλλα παιδιά έχουν πιστοποιηθεί σε αυτό το κομμάτι. Να υπάρχει μια εθελοντική ομάδα στο Δήμο Ερμιονίδας, η οποία θα κάνει αποπυροφυλάξεις, το σημαντικότερο κομμάτι, μέχρι νυρμού στη θάλασσα που είπε ο γιατρός. Θα υπάρχει δηλαδή μια ομάδα εκπαιδευμένων ανθρώπων εδώ η οποία θα μπορεί να δράσει. Εμείς είμαστε διατεθειμένοι αυτό, αν αποφασίσετε κάποια στιγμή και οργανωθείτε, να το στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις. Είμαστε στον ίδιο νομό, μπορεί να είμαστε Άργος Ναύπλιο, αλλά είμαστε κομμάτι όλοι του ίδιου νομού. Αυτά τα μηχανήματα λοιπόν μπήκαν εδώ στα χωριά σας και να πω εδώ και ένα λάθος που κατ' εμέ έχει γίνει. Αυτά αγοράστηκαν μόνο για αθλητικούς σκοπούς και έχουν πάει στα σπίτια των προπονητών και στα γραφεία των ομάδων. Κακώς. Πρέπει να μπουν στα κέντρα των χωριών. Να μπορεί να το πάρει οποιοδήποτε από την πλατεία, να το πάει στο σπίτι του όταν το χρειάζεται. Να το πάει στο διπλανό κατάστημα όταν το χρειάζεται. Και την ώρα του αγώνα, όταν χρειάζεται, ας φύγει από εκεί και ας πάει στο γήπεδο. Ο τρόπος λοιπόν είναι να μπουν κουτιά ασφαλείας όπως είναι με συναγερμό. Κανένας δεν νομίζω σε τοπική κοινωνία να κλέψει έναν απειδωτή. Μία δολιοφθορά μπορεί να γίνει. Από όσο γνωρίζω τόσα χρόνια που ασχολούμαι, μία φορά έχει γίνει δολιοφθορά στο Ηράκλειο. Τον πέταξαν κάποια παιδιά στη θάλασσα. Okay, μπορεί να γίνει. Είναι ένα φτηνό εργαλείο πλέον. Κάνει κάτω από 1000 ευρώ. Δεν είναι όπως παλιότερα. Μπορούν να αγοραστούν κι άλλα και με εσωτερικές προσπάθειες. Τα χωριά της Αρκαδίας δεν έχουν την τύχη που είχατε εσύ με τον κύριο Γεωργόπουλο, πήρε 8 σε πρώτη φάση. Αγοράζουν οι σύλλογοι, οι εκκλησίες, τα βάζουν σε κουτάκια με ένα σφυράκι που σπάζει το τζάμι, με ένα κλειδάκι που υπάρχει κρεμασμένο, το παίρνουν και το πάνε όπου χρειάζεται. Είναι ένα μαγικό μηχάνημα πλέον που μπορεί να σώσει έναν άνθρωπο στα πρώτα λεπτά. Πέρα από το γήπεδο έχει τύχει με την ομάδα της Ερμιόνης, η οποία έπαιζε στο... Πού έπαιζε η ομάδα της Ερμιόνης? Στην Λιούπολη, που υπήρχε απειδηδότης, αλλά ήταν εκπληρωμένο στο γραφείο της ομάδας. Και δεν έφτασε ποτέ ο απειδηδότης αυτόν που τον είχε ανάγκη, παρόλο που υπήρχαν άνθρωποι που ήξεραν. Γι' αυτό προτείνω, κύριε Δήμαρχε, να μπουν στις πλατείες των χωριών, παρόλο που είναι για αθλητικούς σκοπούς, και να φύγουν, να φεύγουν okay, την ώρα του αγώνα, την ώρα της προπόνησης, θα πάνε εκεί. Τις υπόλοιπες ώρες να είναι τοποθετημένοι στα κέντρα των χωριών. Γιατί το ασθενοφόρο που θα έρθει τώρα από το κέντρο υγείας, το πιθανότερο είναι να μην έχει τέτοιο μηχανικό. Είναι έτσι, γιατρέ? Ειδικά εδώ. Αλλά αυτό μπορεί να γίνεται στα άλλα. Ωραία. Πριν ξεκινήσουμε, δύο λεπτά για το θέμα της πιστοποίησης. Αυτό που θα κάνουμε σήμερα είναι ένα ενημερωτικό σεμινάριο. Δεν θα πάρει να έχετε μία πρώτη επαφή, μία πρώτη όσμωση με αυτό το πράγμα. Η δεύτερη ιδιότητά μας είναι ότι είμαστε εκπαιδευτές, όπως είπαμε, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αγροζωογόνης. Εθελοντικό κομμάτι είναι αυτό και για μας.
Δηλαδή, εθελοντικά διδάσκουμε. Υπάρχει ένα κόστος που δεν ξέρω πώς θα το καλύψετε, το οποίο καλύπτει τα δικαιώματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης. Όποιος αποφασίσει από εσάς, θα έρθει σε επαφή με την Αναστασία, θα δείτε πώς θα το κάνετε οικονομικά και εμείς είμαστε διατεθειμένοι πάλι να έρθουμε εδώ. Το πιστοποιημένο σεμινάριο έχει αυστηρά μέχρι 18 άτομα. Δουλεύετε σε ομάδες των 5 και φεύγετε από εδώ σίγουροι ότι ξέρετε. Εμείς θα προσπαθήσουμε να φύγετε και σήμερα ξέροντας, αλλά στην πιστοποίηση θα δουλέψετε αυστηρά, συγκεκριμένες ώρες, συγκεκριμένη ώρα ο καθένας πάνω στο κόπλασμα ή με τον εκπαιδευτικό απεινιδωτή. Οπότε σε δεύτερη φάση βλέπουμε το κομμάτι της πιστοποίησης. Επίσης, αν κάποια άλλη φορά θέλετε, μπορούμε να μιλήσουμε και για γενικές φορές βοήθειες. Να μάθετε μερικά πράγματα γενικότερα για τις πρώτες βοήθειες, αλλά όλες οι υπόλοιπες δεν είναι απειλητικές για τη ζωή. Αν κάποιος κόψει το χέρι του, πάθει μια αιμορραγία, όλοι μπορούμε λίγο πολύ να τη σταματήσουμε, θα έρθει το ασθενοφόρο. Απειλητική για τη ζωή αυτή τη στιγμή είναι η καρδιακή ανακοπή. Που με όλα αυτά που βιώνουμε, με το άγχος, με την κατάθλιψη των τελευταίων χρόνων, με όλα αυτά που βιώνουμε, βλέπουμε ότι έχουν αυξηθεί δραματικά οι καρδιακές ανακοπές. Και με αυτό το μηχάνημα και με μία απλή τεχνική διαδικασία με τα χέρια μας, να σας πω ότι δεν είναι ιατρική πράξη. Είναι μία τεχνική διεργασία. Οι γιατροί ξέρουν να δουλέψουν στο νοσοκομείο, στο κέντρο υγείας με τα μηχανήματα, δηλαδή ο γιατρός μπορεί να ξέρει πόσα τζάουλ δίνει αυτό το μηχάνημα, πόσο ρεύμα δίνει. Εμάς αυτά τα πράγματα δεν μας ενδιαφέρουν. Εμείς το μόνο που κάνουμε είναι να βάλουμε τα πατς και από εκεί και μετά να το ανοίξουμε και θα μας πει το μηχάνημα τι θα κάνουμε. Αυτό είναι λοιπόν το μηχάνημα. Δεν είναι όλα ίδια. Κατασκευαστικά διαφέρουν μεταξύ τους. Μπορεί να είναι κόκκινο, μπορεί να είναι πράσινο. Όλα έχουν μία καρδιά με ένα κεραυνό. Καλό είναι στο πίσω μέρος του μηχανήματος όλα έχουν ένα βαλιτσάκι να υπάρχει μία σειρά πραγμάτων που μπορεί να μας χρειαστούν. Γάντια. Μία μάσκα αμπού που θα δούμε στην πορεία τι μας χρειάζεται. Ένα ψανιδάκι για να σκίσουμε κάποια ρούχα, αν φοράει το θύμα μας. Ξηραφάκια γιατί μπορεί να είναι ένα δασίτρικο στήθος και να μην κολλούν τα πατς. Και μία πετσετούλα να το σκουπίσουμε αν είναι πολύ δρομένος ή βρεγμένος. Αυτά πρέπει να υπάρχουν σε όλους τους απεινιδωτές στο πίσω τους μέρος, ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμα. Όλοι λοιπόν οι απεινιδωτές στην Ελλάδα λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο που θα πούμε σήμερα, ακόμα και αν διαφέρουν κατασκευαστικά μεταξύ τους. Αν είναι κόκκινοι, όλοι έχουν δύο κουμπιά, ένα πράσινο που ανοίγει. Ενήλικος ασθενής, καλέστε ιατρική βοήθεια. Φωνάζει δυνατά. Αφαιρέστε τα ρούχα από το θώρακα του ασθενούς, ώστε να αποκαλυφθεί το γυμνό δέρμα. Τραβήξτε την πράσινη ταινία για να αφαιρέσετε τα ηλεκτρόδια. Θα δούμε ότι κάνουμε αυστηρά από τη στιγμή που το ανοίξουμε ό,τι μας λέει το μηχάνημα. Με αυτό το μηχάνημα μπορούμε να σώσουμε μία ζωή. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι σε αυτά που είπαμε τώρα. Σας κάλυψα, τα λέω πολύ καλά. Μια χαρά. Ωραία. Από το να δείχνουμε ανούσιες παρουσιάσεις και να πέσουμε όλοι σε ένα λίθαργο, είναι καλύτερα να το κάνουμε λίγο βιωματικά. Θα δούμε ένα βίντεο, θα σας το δείξουμε εμείς και μετά θα το κάνετε εσείς. Έχουμε 3 εκπαιδευτικούς απεινιδωτές και 3 προπλάσματα και θα το κάνετε εσείς. Μόνο κάνοντάς το εσείς θα μπορέσετε να δείτε πώς είναι η επαφή με το σώμα, τα προπλάσματα ανταποκρίνονται στο ανθρώπινο σώμα και πώς λειτουργεί ο απεινιδωτής. Ας δούμε όμως το βίντεο θα το σταματάει ο Αριστίδης και εγώ θα σας εξηγώ τι βλέπουμε και τι κάνουμε. Πάμε, Αριστίδη. Έχουμε έναν άνθρωπο με το space σταματάει. Έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος μπροστά μας, δίπλα μας, καταραίει. Πέφτει κάτω και καταραίει. Θεωρούμε ότι υπάρχει πάντα κάποιος άνθρωπος εκεί κοντά. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε, που κάνει και η κοπέλα,
είναι να ελέγξει το χώρο για ασφάλεια. Να δει αν είναι ασφαλής να τον προσεγγίσει. Δεν ξέρει από τι έπεσε. Μπορεί να κρατάει ένα καλώδιο. Μπορεί να έχει πέσει από τη σκάλα. Μπορεί να είναι σε βραστά λάδια. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που κάνει για ελάχιστα δευτερόλεπτα είναι να ελέγξει το χώρο για ασφάλεια. Λέει λοιπόν ότι είναι ασφαλής και τον προσεγγίζει. Το πρώτο πράγμα που κάνει όταν τον προσεγγίσει είναι να ρωτήσει. Are you alright? Είστε καλά, είστε καλά. Αν απαντήσει, έχουμε λύσει το μεγαλύτερο μέρος του προβλήματος. Γιατί ξέρουμε ότι μπορεί να μας μιλήσει, αναπνέει. Θα δούμε μετά τι θα κάνουμε. Δεν μας απαντάει. Δίπλα της υπάρχει και ένας άλλος. Πουθενά δεν είμαστε μόνοι μας. Θα πούμε τι θα κάνουμε και αν είμαστε μόνοι μας. Του λέει κάλεσε το 112. 112 γνωρίζετε ότι είναι ο ευρωπαϊκός αριθμός. Εδώ μιλάμε με ευρωπαϊκά πρότυπα. Το 166 στην Ελλάδα. Κάλεσε το 166 για να κερδίσει χρόνο όσο θα κάνει κάτι πολύ σημαντικό. Για 10 δευτερόλεπτα ελέγχει την αναπνοή του. Ελέγχει αν αυτός αναπνέει. Εμείς θα θεωρήσουμε τώρα ότι δεν αναπνέει. Είναι θύμα καρδιακής ανακοπής. Αν αναπνέει, θα το δούμε σε δεύτερη φάση τι κάνουμε. Θεωρούμε ότι δεν αναπνέει και θα δούμε τι κάνουμε τώρα. Μην παίζεις. Για να το κάνουμε αυτό, αρκεί μία πολύ απλή κίνηση. Που είδατε. Με την παλάμη στο μέτωπο και με τα δύο δάχτυλα στο πηγούνι ευθειάζει τον αεραγωγό του. Και εδώ θέλω να κάνω μια παρένθεση, ένα διάλειμμα, γιατί βλέπω ότι είστε και αθλητές και από σωματεία αθλητικά της περιοχής. Ακούμε γύρισε η γλώσσα. Είναι ένας μύθος. Το τελειώνουμε σήμερα εδώ. Η γλώσσα δεν γυρίζει. Όσο και να προσπαθήσετε να γυρίσετε τη γλώσσα σας, δεν θα γυρίσει. Η γλώσσα είναι ένας μυς ο οποίος, αν κάποιο θύμα χάσει τις αισθήσεις του, είναι θύμα καρδιακής ανακοπής, πέφτει πίσω και φράσει τον αεραγωγό. Για να ευθειάσουμε και να απελευθερώσουμε τον αεραγωγό του, αρκεί αυτή η κίνηση. Το μέτωπο στο πηγούνι και τα δύο μας δάχτυλα. Αρκεί αυτό για να επαναφέρουμε τη γλώσσα στη θέση της. Δεν χρησιμοποιούμε κουτάλια, αναπτήρες, πυρούνια, δάχτυλα, τίποτα άλλο. Αρκεί αυτή και μόνο κίνηση. Και για να συνεχίσω λίγο την παρένθεση, στο ποδόσφαιρο, βλέπω κάποιους πιθανόν είναι ποδοσφαιριστές εδώ από αθλητικά σωματεία, βλέπω φόρμες, όταν κάποιος κρατάει κλειστό το στόμα του, είναι ένδειξη ότι είναι σε σοκ. Άρα αναπνέει. Δεν υπάρχει λόγος να του σπάσουμε τα δόντια του παιδιού για να του ανοίξουμε το στόμα. Το αναφήνουμε σφιγμένο, γιατί πολλές φορές από αγωνιές, από διεκδίκηση, από κεφαλιές, βλέπουμε κάποιον ο οποίος έχει πέσει σε σοκ, είναι σφιγμένος. Έτσι, θέλετε να με ρωτήσετε κάτι? Οπότε, διαλύουμε το μύθο του γύρισε η γλώσσα, αρκεί αυτή η κίνηση για να επαναφέρουμε τη γλώσσα στη θέση της. Unresponsive and not breathing. I start CPR. Get me an AED. Αυτός ο δεύτερος ανταποκριτής, ο βοηθός, έχει πάρει ήδη, έχει πιάσει γραμμή στο 166 και του λέει, πες στο 166 ότι έχω ένα θύμα το οποίο δεν αποκρίνεται και δεν αναπνέει. Μαγική λέξη, το καμπανάκι είναι δεν αναπνέει. Κάθε μέρα υποθυμούν άπειροι άνθρωποι, οι οποίοι μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα από το ΕΚΑΒ. Είναι μια απλή υποθυμία. Το πρώτο πράγμα που θα σε ρωτήσει το ΕΚΑΒ, αν δεν το πει από μόνο, θα σου πει αναπνέει. Ναι, αν αναπνέει, είναι γεριά στην εκκλησία το 15 Αύγουστο που υποθύμησε. Θα δούμε τι θα την κάνουμε. Το καμπανάκι είναι δεν αναπνέει. Εκεί ενεργοποιείται ένας μηχανισμός από το ΕΚΑΒ για ένα θύμα που δεν αναπνέει. Θα πάνε πολύ πιο γρήγορα, θα πάνε κάνοντας χρήση σημάτων, θα πάνε έχοντας απεινιδωτή και αν είστε στο ναύπνιο ή στο Άργος, θα πάει και η κινητή μονάδα με τον γιατρό, αν είναι στη βάρδια.
Δεν αναπνέει λοιπόν. Πες του ότι έχει ένα θύμα που δεν αποκρίνεται και δεν αναπνέει. Και πάντα κλείνουμε τελευταίο το τηλέφωνο. Φροντίζουμε το τηλέφωνό μας να είναι σαφές. Δηλαδή, βρισκόμαστε στο αρτίκι. Το ξέρουν το αρτίκι. Το ξέρουν εδώ. Βρισκόμαστε στην οδό Μπουμπουλίνας. Λέμε, έχουμε ένα θύμα που δεν αναπνέει, είμαστε στην οδό Μπουμπουλίνας. Στην οδό Μπουμπουλίνας πού, στο Ναύπλιο, στο Τολό ή στο Άρρος. Βρισκόμαστε εκεί, έχουμε ένα θύμα που δεν αναπνέει και κλείνουμε πάντα τελευταίο το τηλέφωνο. Το 80% των περιστατικών έχουν δώσει λάθος πληροφορία στο ΕΚΑΠ. Είμαστε σαφείς στο ΕΚΑΠ και κλείνουμε τελευταίο το τηλέφωνο αφού μας ρωτήσουν αν θέλουμε κάτι άλλο. Θέλετε κάτι άλλο? Όχι, ευχαριστούμε. Ερχόμαστε. Θα το δούμε και στην πράξη. No response. Person is not breathing. We start the CPR. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ξεκινάμε θωρακικές συμπιέσεις. Η καρδιά έχει σταματήσει να δουλεύει. Η καρδιά, όπως θα μας πει ο γιατρός, μπορεί να πάρει και μετά από μισή ώρα, δίνοντάς της ρεύμα, ηλεκτροσόκ, στο νοσοκομείο. Αυτό που δεν θα πάρει ποτέ, παιδιά, αν μείνει χωρίς αίμα, είναι ο εγκέφαλος. Οπότε θα έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος θα είναι εγκεφαλικά νεκρός και θα έχει πάρει καρδιά του και θα καταλήξει μετά από ένα μικρό διάστημα. Οπότε, το πρώτο πράγμα που κάνουμε πριν οτιδήποτε άλλο είναι με τα δύο μας χέρια να αντικαταστήσουμε μηχανικά τη λειτουργία της καρδιάς. Αυτό που κάνουμε κάνοντας θωρακικές συμπιέσεις είναι με τα χέρια μας να σπρώχνουμε αίμα προς τον εγκέφαλο και στην περιφέρεια. Υποκαθιστούμε μηχανικά τη λειτουργία της καρδιάς. Κάνουμε 30. Το βάθος, θα το δείτε και στο πρόπλασμα, είναι 4 με 5 εκατοστά. Και ο ρυθμός είναι 100 με 120 το λεπτό. Περίπου 1,5 το δευτερόλεπτο. Θα το δείτε στα προπλάσματα. 9, 30. Εφιάζουμε τον αεραγωγό του και δίνουμε δύο εμφυσίσεις διάσωσης. Δύο εμφυσίσεις διάσωσης. Τι κάνουμε? Δίνουμε φρέσκο αέρα στα πνευμόνια του ώστε να τον ανταλλάξει με το αίμα και να φτάσει οξυγονωμένο το αίμα στον εγκέφαλό του. Απλά, λαϊκά, όχι ιατρικά. Να συνεχίσει να οξυγονώνεται ο εγκέφαλός του. Αν κάποια από τις δύο δεν περάσει και δεν δούμε τον πνεύμονά του να φουσκώνει, σταματάμε εκεί. Το σημαντικότερο είναι οι θωρακικές συμπιέσεις. Συνεχίζουμε να κάνουμε θωρακικές συμπιέσεις. Έτσι σπρώχνουμε το αίμα στον εγκέφαλο. Αν με ρωτήσετε αν θα πάρει μπρος έτσι η καρδιά του, μόνο με την κάρπα και τις ευσύσεις, στατιστικά, το πιθανό είναι να μην πάρει ποτέ. Ή σε ελάχιστες περιπτώσεις. Δεν θα πάρει έτσι καρδιά. Την τελική λύση θα τη δώσει το μηχάνημα. Μόνο με το μηχάνημα θα πάρει μπρος. Αν με ρωτήσετε επίσης αν αυτό θα γίνει πάντα, θα γίνει σε ένα μεγάλο ποσοστό. Δεν θα γίνει πάντα. Υπάρχουν άνθρωποι που θα έχουν ένα τέτοιο ρυθμό που θα είναι μη απεινιδόσιμος και δεν θα καταφέρει ούτε ο απεινιδωτής να το επαναφέρει την καρδιά. Αυτό όμως εκ των προτέρων δεν το ξέρουμε, δεν το γνωρίζουμε. Αξίζει να προσπαθήσουμε όσο μπορούμε. Και γι' αυτό θα παλέψουμε. 32 μέχρι ο δεύτερος ανταγωνιστής που είναι εκεί, κάποιος που πέρασε, πάει στην πλατεία του χωριού, στα γραφεία της εταιρείας και παίρνει τον αμυλωτή. Δεν σταματάμε καθόλου αυτή τη διάρκεια εμείς να κάνουμε αυτό το 32, 30 θωρακικές συμπιέσεις, 2 εμφυσίσεις. 30 θωρακικές συμπιέσεις, 2 εμφυσίσεις. Υπάρχει περίπτωση, αυτός να μας είναι ένας άγνωστος, να έχει κάνει εμετό, να έχει ματώσει από την πτώση, δεν μας χρώνει κανένας να κάνουμε εμφυσίσεις.
μην το βάλετε αυτό ότι πρέπει υποχρεωτικά να κάνουμε εμφυσίσεις. Είναι καλό να κάνουμε, αν όμως αυτός ο άνθρωπος μας είναι άγνωστος, σχαινόμαστε φυσιολογικό, δεν θα κάνουμε εμφυσίσεις διάσωσης, θα συνεχίσουμε να κάνουμε κάρπα μέχρι να έρθει ο απεινιδωτής. Έφτασε λοιπόν ο απεινιδωτής, η κοπέλα, παρόλο που έφτασε ο απεινιδωτής, δεν σταματάει, συνεχίζει. Το πρώτο πράγμα που κάνει ο δεύτερος είναι να συνδέσει τον απεινιδωτή. Τον ανοίγει και από εκεί και μετά κάνει ό,τι του πει ο απεινιδωτής. Τοποθετήστε τα ηλεκτρόδια στο γυμνό σώμα του ασθενού. Πώς θα βάζουμε? Ένα στη δεξιά κλίδα και ένα στη μέση μασχαλία γραμμή, κάτω από τα μασχαλία. Δεν θα κάτσουμε να ψάξουμε ακριβώς. Τα βάζουμε σε αυτά τα δύο σημεία. Κάτω από την αριστερή μασχάλη και κάτω και πάνω στην κλίδα, στη δεξιά κλίδα. Τα ίδια τα ηλεκτρόδια επάνω έχουν ένδειξη για το πού ακριβώς πάνε. Αυτά που τη χρήση είναι λίγο ξεβαμμένα. Δείχνουν τα ίδια, δεν έχουν πολυπότητα. Όπως και να τα βάλουμε είναι το ίδιο. Όπως και να είναι λίγο ξεβαμμένα από τη χρήση. Όπως και να τα βάλουμε δεν έχει καμία σημασία. Όλα τα ηλεκτρόδια έχουν πάνω βελάκι και δείχνουν σε ποια σημεία του σώματος πάνε. Πολλοί απεικιδωτές το περιγράφουν κιόλας κάτω από την αριστερή μασχάλη και στην δεξιά κλίδα. Παρατηρήστε ότι όλο αυτό το διάστημα η κοπέλα δεν σταματάει καθόλου στις θωρακικές συμπιέσεις. Στην ουσία αυτή είναι η καρδιά του. Εμείς είμαστε η καρδιά του για όσο μέχρι να ξαναπάρει. Αν ξαναπάρει, αλλά για όλο αυτό το διάστημα εμείς είμαστε η καρδιά του. Φανταστείτε ότι τα δύο σας χέρια κρατάνε τη ζωή αυτού του ανθρώπου. Μην σας βάζει αυτό σε μία ευθύνη, σε ένα άγχος, όπως είπε ο Θανάσης στην αρχή. Αυτός ο άνθρωπος έχει ήδη πεθάνει. Αν υπάρχει μία πιθανότητα να σωθεί, είναι αυτή. Συνδέστε τα ηλεκτρόδια. Από τη στιγμή που το συνδέσαμε, το ανοίξαμε, μας είπε τι θα κάνουμε, βάλαμε τα ηλεκτρόδια, έχει αναλάβει πλέον ο απεινιδωτής. Κάνουμε ό,τι μας λέει αυτός. Αυτή τη στιγμή ο απεινιδωτής στην ουσία θα του κάνει ένα καρδιογράφημα για να δει την κατάστασή του, να δει τι ρυθμό έχει, αν είναι απεινιδώσιμος, αν δεν είναι. Είναι ένας υπερσύγχρονος υπολογιστής, σας είπα, που αυτή τη στιγμή είναι ο γιατρός που τον είχαμε στο ντουλάπι, στην πλατεία και τον έχουμε φέρει εκεί μέχρι να έρθει ο κύριος Μανώλη. Και μέχρι τότε εμείς είμαστε η καρδιά του. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που κάνει είναι ανάλυση. Κάνει καρδιογράφημα. Χοντρικά. Δεν πρέπει κανένας, μα κανένας, να ακουμπάει τον ασθενή. Ο λόγος που δεν πρέπει να τον ακουμπάει είναι ότι μπορεί να βάλει το θόρυβο της δικής μας καρδιάς, να μπερδέψει το μηχάνημα, να καθυστερήσει. Οπότε φροντίζουμε η περιοχή να είναι καθαρή. Stay clear. Να είναι καθαρή. Να μην τον ακουμπάει κανένας. Shock advised. Έκανε το καρδιογράφημά του, έκρινε ότι μπορεί να δώσει ρεύμα. Συνιστάται απεινίδωση, λέει, στα ελληνικά. Όλα αυτά τα μηχανήματα, παιδιά, που είναι στην Ελλάδα, πολλούνται και τοποθετούνται, μιλάνε στα ελληνικά. Θα το ακούσετε. Συνιστάται απεινίδωση, φορτίζει. Λένε όλοι αυτό το πράγμα. Μόλις το μηχάνημα είναι έτοιμο, θα ανάψει το πορτοκαλί κουμπάκι που έχουν επάνω. Και το κανονικό και το εκπαιδευτικό. Everybody stand clear. Φορτίζει, είναι έτοιμο. Εδώ υπάρχει ένα θέμα σοβαρό ασφάλειας που πρέπει να προσέξουμε. Το ρεύμα που αυτόν τον άνθρωπο θα τον κάνει
να πάρει μπροστά, να ξεκινήσει να λειτουργεί η καρδιά του. Αν τον ακουμπάμε εμείς ή κάποιος άλλος, μπορεί να μας σκοτώσει. Οπότε φροντίζουμε για την ασφάλεια. Everybody say clear. Έκανε όλη μακριά, θα δώσω ρεύμα. Αν δείτε, έβαλε το κουμπί, το χέρι, το δάχτυλό του πάνω στο κουμπί και κοιτάει να είναι ασφαλής. Μπορεί να είναι παππούς και να έρθει η γιαγιά να πέσει πάνω της συνειδητή με ρεύμα. Το παιδί του, οποιοδήποτε, μπορεί να το σκοτώσουμε. Αυτό είναι και το σημαντικότερο το θέμα της ασφάλειας που πρέπει πάντα να προσέχουμε. Όλοι μακριά θα δώσω ρεύμα, όλοι μακριά θα δώσω ρεύμα, δίνω ρεύμα τώρα. Αφού είμαστε σίγουροι ότι δεν τον ακουμπάμε ούτε εμείς, ούτε ο βοηθός μας, ούτε κανένας. Έδωσε ρεύμα, εκεί του λέει το μηχάνημα συνεχίστε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση. Για 2 λεπτά πάντα πρέπει να συνεχίσουμε την κάρπα. Να συνεχίσουμε τις θωρακικές συμπιέσεις. Σε 2 λεπτά το μηχάνημα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3. Παρατηρήστε ότι η κοπέλα τόση ώρα είχε κουραστεί κάνοντας θωρακικές συμπιέσεις. Ανέλαβε ο δεύτερος να την ξεκουράσει. Σε 2 λεπτά το μηχάνημα θα ξανακάνει ανάλυση. Θα του ξαναδώσει ρεύμα, αν χρειαστεί. Θα κάνουμε ό,τι μας πει στο τέλος, μισό λεπτά και τελείως. Θα κάνουμε ό,τι μας πει το μηχάνημα. Αν συνεχίζουμε, μπορεί να του δώσουμε και 3, 4 και 5 φορές. Να αναφέρω περιστατικό το οποίο έγινε στο Κυβέρι, απέναντι, στα δικά μας μέρη. Ένας κύριος έτσι καλή ώρα κατέρευσε στο καφενείο, έπαθε καρδιακή αναποπή. Έτυχε να παραβρίσκονται 2 γιατροί και πιστοποιημένοι στην κάρπα. Έτυχε να υπάρχει απεινιδωτής. Του έδωσαν 5-6 φορές ρεύμα μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο. Έφτασε το ασθενοφόρο, του έδωσαν και τα παιδιά άλλες 2-3 φορές. Δεν πήρε καμία. Πολλοί θα θεωρούσαν ότι okay, το πήραμε και τελείωσε. Η γιατρός όμως η μία από αυτές μπήκε μέσα στο ασθενοφόρο, συνέχισε να κάνει κάρπα κατά τη διάρκεια της διακομιδής από το κυβέρνηση στο Άργος. Είναι τουλάχιστον 8 με 10 λεπτά με πολύ μεγάλη ταχύτητα και να δίνει απεινιδώσεις. Και φτάνοντας, εσείς κουνάτε το κεφάλι, το ξέρετε το περιστατικό, και φτάνοντας στην πόρτα του νοσοκομείου, ο άνθρωπος αυτός πήρε μπρος και αυτή τη στιγμή είναι υγιής, 52 χρονών, 53. Υγιής ανάμεσά μας. Οπότε, το λέω και αναπτυχιάζω για την φίλη μου, δεν σταματάμε ποτέ όσο μπορούμε την προσπάθεια. Συνεχίζουμε την προσπάθεια. Κατανοητό. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Θα αφήνω λίγο να το δείτε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Συνεχίζει γιατί αυτό είναι η καρδιά του. Αν τον αφήσει 1 λεπτό, πέθανε. Έχει πεθάνει. Απλά μειώνει τις πιθανότητες να το ξανακάνει να ζει. Αν δείτε, οι αγώνες του είναι κλειδωμένοι, θα το κάνετε όλοι.
και το κάνει με το βάρος του σώματός του και όχι με τα χέρια του. Αν το κάνει με τα χέρια του θα κουραστεί πολύ γρήγορα. Κλειδώνει τους αγκώδους του και το κάνει με το βάρος του κορμού του. Το βλέπετε όλοι, βαθύ γωνία πάνω από το σώμα του. Συνέχιστο. Πέρασε το δίλεπτο, έκανε ανάλυση, το μηχάνημα έκρινε ότι αυτή τη φορά δεν χρειαζόταν να του δώσει ρεύμα. Συνεχίστε την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, του είπε, και συνέχισε κάρπα χωρίς αυτή τη φορά να δώσει ρεύμα. Οπότε υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο του να μην χρειαστεί να του δώσει ρεύμα. Είμαστε δούλοι αυτού του μηχανήματος, αυτό λέμε πάντα. Από τη στιγμή που το έχουμε και το ανοίξουμε, είναι ο γιατρός που δεν κάνει ποτέ λάθος και το χειριζόμαστε εμείς. Μέχρι πότε κάνουμε κάρπα? Ποιος μπορεί να φανταστεί? Μέχρι να έρθει εξειδικευμένη βοήθεια, ένα. Μέχρι ο ασθενής μας να ανακάψει και το μηχάνημα να μας πει ότι σταματήστε να κάνετε. Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο, ο ασθενής μας να ανακάψει. Γι' αυτό προσπαθούμε, αυτό παλεύουμε. Μέχρι εμείς οι ίδιοι να καταρρεύσουμε, υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο. Να είμαστε μόνοι μας και να κουραστούμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε επάπειρο. Και μέχρι να αλλάξουν συνθήκες ασφάλειας. Μπορεί για κάποιο λόγο να μην είμαστε κι εμείς ασφαλείς σε αυτό το χώρο. Αυτός ό,τι ήταν να πάθει, το έπαθε. Ποτέ δεν διακινδυνεύουμε τη ζωή μας για κάποιον άλλον. Ούτε εμείς που είμαστε διασώστες, ούτε κανένας. Ούτε εσείς που είστε πολίτες και θα γίνετε διασώστες. Δεν διακινδυνεύουμε τη ζωή μας για κανένα λόγο, για κανέναν άνθρωπο. Μέχρι λοιπόν να αλλάξει το πρωτόκολλο ασφαλείας που ισχύει εκείνη τη στιγμή. Μέχρι να ανακάψουν ασθενείς, μέχρι να κουραστούμε ή μέχρι να φτάσει η εξειδικευμένη βοήθεια και να μας πει ότι αναλαμβάνω εγώ. Ερωτήσεις. Πόση διάρκεια δίνει ρεύμα ο παιδιμωτές, δηλαδή ένα δευτερόλεπτο την ώρα που φωνάζει ο διασώστης απομακρυνθείτε, πατάει το κουμπί και σε ένα δευτερόλεπτο κάνει κάρπα. Ακριβώς, σε ένα δευτερόλεπτο. Ένα δευτερόλεπτο. Ελάχιστο. Ένα παλμό ρεύματος δίνει. Και μετά από 2 λεπτά κάρπα θέλουμε να ξανακάνουμε. Ναι, μετά από 2 λεπτά θα ξανακάνει ανάλυση το μηχανικό. Ναι. Και το χρόνο αυτό πώς τον υπολογίζουμε? Δεν υπολογίζουμε τίποτα. Κάνουμε, ακούμε τι μας λέει το μηχάνημα. Δηλαδή το 2 λεπτό αυτό θα μας πει το. Το μηχάνημα. Δεν μας ενδιαφέρει τίποτα. Κάνουμε ό,τι μας λέει το μηχάνημα. Αν είμαστε μόνοι μας, θα πρέπει υποχρεωτικά να σταματήσουμε. Αν είμαστε μόνοι μας, υποχρεωτικά θα πρέπει να σταματήσουμε την κάρπα για να βάλουμε τον απειλητή. Τώρα θα μου πείτε. Τι είναι προτιμότερο? Ο απειλητής είναι στην πλατεία του χωριού και εγώ είμαι 500 μέτρα μακρύτερα. Θα κάνουμε κάρπα γιατί κάθε λεπτό που περνάει μειώνεται δραματικά ο χρόνος, οι πιθανότητες επιβίωσης αυτού του ανθρώπου. Θα κάνουμε κάρπα μέχρι να τον στείλουμε, να στείλουμε κάποιον άλλο να μας φέρει τον απειλητή. Τους εκάλυψα νομίζω. Έτσι. Αν ξέρουμε όμως ότι είναι, αν είναι εδώ το θύμα μας και ξέρουμε ότι είναι στο κηλικείο δίπλα, εννοείται πως θα πάμε να τον πάρουμε σε μερικά δευτερόλεπτα. Θανάση. Εγώ ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει κάποιος εκτιμόμενος χρόνος από τη στιγμή που πάθει την ανακοπή, που σημαίνει ότι σταματάει να το ξεχωνώνεται το αίμα, μέχρι να επανέλθει, και γιατί είπαμε ότι οι εμφυσίσεις, μπορούμε και να μην κάνουμε ανάλογα, μπορεί να είναι και τώρα με τον COVID είναι και πολύ δύσκολο να κάνεις εμφύσιση. Χωρίς εμφυσίσεις, πόσο μπορεί να αντέξει? Το ίδιο πράγμα δεν μετριέται στατιστικά αυτό το πράγμα. Σίγουρα από μόνος του αρκεί το οξυγόνο που έχει το αίματος του για αρκετή ώρα. Δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να το συζητήσουμε καθόλου. Μπορούμε να κάνουμε εμφυσίσεις, κάνουμε. Είναι δικός μας άνθρωπος, μπορούμε να κάνουμε, κάνουμε. Δεν μπορούμε, δεν κάνουμε. Το τελειώνουμε εδώ. Δεν υπάρχει χρόνο να το βάλουμε σαν παράμετρο. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι άμεσα να ξεκινήσουμε να κάνουμε θωρακικές συμπιέσεις. Μετά το πρώτο λεπτό πέφτει δραματικά η πιθανότητα επιβίωσης αν δεν κάνουμε κάρτσα. Και στο τετράλεπτο είναι κάτω από 60%. Οπότε επίγει το να κάνουμε κάρπα. Να υποκαταστήσουμε μηχανικά την καρδιά αυτού του ανθρώπου. Μέχρι να φτάσει σε αυτό. Όταν φτάσει αυτό, αν μας το φέρουν και είμαστε μόνοι μας, εννοείται πως θα σταματήσουμε
να το συνδέσουμε και να ξεκινήσουμε τη διαδικασία με αυτό. Αν δεν είμαστε, κάνουμε συνέχεια κάτω. Παρακαλώ. Είναι πολύ δύσκολο λόγο, πάρα πολύ να έχει βοήθεια ή δεν έχει ποτέ. Πότε δεν έχει. Πόση ώρα έχει νόημα να το κάνουμε αυτό. Σας είπα για μία περίπτωση που κράτησε 25 λεπτά με μισή ώρα. Έχω να πω ένα παράδειγμα δικό μου, στο οποίο έκανα 45 λεπτά κάρπα και βρέθηκε απεινιδόσιμος ρυθμός μετά από 45 λεπτά. Μπορούσε να πάρει. Δεν μπορεί να στο πει κανένας αυτό. Κάνω για όσο αντέχω. Εννοείται. Σας είπα το παράδειγμα, το πιο χαρακτηριστικό μου πλέον, το συζητάμε σε όλη την Ελλάδα, όταν ήταν η κυρία στην πόρτα. Πήρε μετά στην πόρτα του νοσοκομείου. Που υπό φυσιολογικές συνθήκες θα λέγαμε ότι δεν παίρνει. Απλά ήταν ένας νέος άνθρωπος και όλοι έδωσαν τις δυνάμεις του. Ό,τι μπορούσαν να κάνουν. Ένας 90χρονος πέρσι το καλοκαίρι που πάλι του δώσαμε 8 φορές ρεύμα μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο, έδωσε και 2 το ασθενοφόρο. Ήταν πολύ βαρύς, ήταν 90χρονος. Okay. Εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, αλλά εμείς αξίζει να προσπαθήσουμε μέχρι να μπορούμε άλλο, μέχρι να καταρρεύσουμε. Θα έχετε, σίγουρα όπως θα μας πει και ο γιατρός, μετά από κάθε πετυχημένη, μετά από πετυχημένες θωρακικές συμπιέσεις, σίγουρα θα έχουμε σπάσει 1, 2, 3 παΐδια ή θα έχουμε κάνει έτσι. Τι προτιμάτε, ένα πεθαμένο με σπασμένα παΐδια ή ένα ζωντανό με σπασμένα παΐδια. Το πιθανότερο είναι να σηκωθεί να μας κυνηγάει, έτσι. Όχι, καθόλου. Πέρα από ζημιές οι οποίες θα λυθούν στην πορεία. Απέναντια σε αυτό θα μπορούσε να είναι μοιραίο, το μηχάνημα δεν παίρνει την απόφαση να το κάνει, αν δεν είναι σίγουρο ότι χρειάζεται. Οπότε εδώ, που είναι και το δύσκολο, δεν πρόκειται να κάνουμε λάθος. Τώρα, και εδώ θα πρέπει να σας πω κάτι, έχουμε γιατρό. Τις περισσότερες φορές αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι είναι άριθμοι, έχουν μια καρδιακή ανακοπή, έχουν ένα, να το πω, όπως το λέμε, προθανάτιος βρόχος, το οποίο δεν πρέπει να τον μπερδεύουμε με αναπνοή. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι συνήθως έχουν ένα... Αυτό δεν είναι αναπνοή. Ό,τι δεν είναι κανονική αναπνοή, θεωρούμε ότι δεν είναι αναπνοή και ξεκινάμε θωρακικές συμπιέσεις. Σας κάνει ψάρι. Παρακαλώ. Εάν κάποιος άνθρωπος πάθει ανακοπή καθισμένο σε μια καρέκλα, τι κάνουμε τότε, τον πάμε κάτω. Αν είναι βαρύς και δεν... θα τον πετάξουμε κάτω. Α, το πετάμε. Από το ύψος του σώματος, της καρέκλας, δεν πρόκειται κανένας να τραυματιστεί σοβαρά, απειλητικά για την υγεία. Εντάξει. Το πολύ πολύ να σπάσει το χέρι. Πρέπει οπωσδήποτε να είναι κάτω. Ούτε καν στο κρεβάτι. Ούτε καν στο δύναμο. Ούτε καν στο κρεβάτι. Κάπου να έχει αντίσταση, γιατί στο κρεβάτι δεν μπορείς να κάνεις θωρακικές συμπιέσεις. Και στο κρεβάτι να είναι, να το βάλεις κάτω. Και στο ασθενοφόρο να τον βάζουν την πλάκα από κάτω, τη μεταλλική, οπότε μπορείς να το κάνεις. Ακόμα και στο κρεβάτι να είναι, το ρίχνουμε κάτω. Θεωρούμε ότι πτώση από το ύψος σώματός μας δεν επιφέρει τραυματισμό σοβαρό στο σώμα μας, ούτε μπορεί να μας σκοτώσει σε πτώση. Εντάξει, μπορεί να ματώσει συνήθως αυτοί οι άνθρωποι που έχουν το κεφάλι, ματώνουν, να ανοίγει η μύτη, τους ολίγει. Δεν χρειάζεται. Τους εφιάζουμε και ξεκινάμε κάρπα, θα το δούμε τώρα. Άλλη ερώτηση. Αν είναι φυσική, αλλά αυτό είναι πορεία. Ο προθανάτης βρόχος. Βρόχος. Από τι προέρχεται, τι μπορεί να μας μπερδέψει αυτό. Δεν θα μπούμε σε ιατρικά, δεν θα το απαντήσουμε καθόλου. Απλά σας περιέγραψα πώς είναι. Δεν είναι αναπνοή. Αν έχει για θάλασσα. Σκουπίζουμε μόνο θώρακα ή όλο. Μόνο θώρακα. Γι' αυτό είπαμε ότι έχουμε και την πετσέτα και δεν πρέπει να είναι τα πόδια του στο νερό. Τον τραβάμε έξω. Ξέρετε γιατί. Αν είναι βρεγμένος, το ρεύμα ψάχνει την ευκολότερη οδό να περάσει, οπότε θα περάσει από το νερό. Και όχι από την καρδιά που θέλουμε εμείς. Εμείς κάνουμε ένα τόξο στην καρδιά. Αυτό το τόξο, όπως το λέτε, πρέπει να περνάει από την καρδιά. Ναι, γι' αυτό βάζουμε. Πρέπει να είναι ψηλά στη μασκάλη. Δεξιά κλίδα και κάτω από τη μασκάλη. Κάνουμε ένα τόξο
στην καρδιά είναι βρεγμένο, το σκουπίζουμε. Ναι. Και φροντίζουμε, συγγνώμη, να μην πατάμε κι εμείς οι ίδιοι στα νερά, έτσι. Σωστό. Σημαντικό. Πολύ θετική συσκευασία, αλλά το να κάνουμε κάρτα και να χρησιμοποιήσουμε τον απεινιδωτή, προφανώς εσύ για όλους όσους εμάς δεν έχουμε είτε απεινιδωτή είτε δηματοδότη. Δηλαδή, μπορεί να τύχει στην πλατεία του χωριού να υποθυμίσει κάποιος κύριος που έχει απεινιδωτή και εγώ δεν το γνωρίζω. Δικό του απεινιδωτή και δικό του δηματοδότη. Ή δικό του απεινιδωτή και εγώ να μην τον διακρίνω, ή δικό του δηματοδότη και πάλι να μην διακρίνω. Δεν μας ενδιαφέρει. Δηλαδή, το μόνο... βάλουμε και σε άνθρωπο που μπορεί να έχει δηματοδότη Ναι, έχει πεθάνει. Αν δεν έχει αναπνοή, έχει πεθάνει. Το μόνο που φροντίζουμε, επειδή συνήθως αυτά έχουν να κάνουν ένα εξόγκωμα στο δέρμα, είναι διαδερμικά αυτά, κάνουν ένα εξόγκωμα. Τις περισσότερες φορές φροντίζουμε το ηλεκτρόδιο να μην πατάει πάνω στο... Ναι, ναι, βέβαια. Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Προφανώς το δικό του δεν έχει λειτουργήσει. Δεν έχει δώσει το ρεύμα που έπρεπε. Αυτό κάνει ο εσωτερικός απεινιδωτής. Ή ο βηματοδότης. Συγγνώμη, θα απαντήσω σε όλους. Κάνει αυτό που κάνει αυτό. Με τη διαφορά που είναι πολύ κοντά στην καρδιά, δίνει μικρότερο ρεύμα. Όταν διαπιστώνει ότι υπάρχει μια αριθμία ή οτιδήποτε άλλο, διορθώνει το ρυθμό. Θέλω να εκφράσω στο ρεύμα σα. Θέλω να διευκρινίσετε λίγο με ποιο τρόπο αντιλαμβανόμαστε αν αναπνέει ή όχι. Βέβαια το είδαμε στο βίντεο. Θα το ξαναδούμε πολλές φορές. Το είδαμε στο βίντεο, αλλά διευκρινίστε το για να. Θα το δούμε και θα το κάνουμε όλοι. Πιο κατά. Δική μου παράληψη δεν το είπα εκείνη τη στιγμή. Προφανώς ξέρετε. Βλέπω, ακούω, αισθάνομαι. Θυμηθείτε. Το βλέπω, ακούω, αισθάνομαι. Αν υποθέσουμε ότι είναι αυτός ο άνθρωπος μας, το χέρι μας, αυτή είναι η κίνηση, ευθυάζουμε τον αραγωγό του, έτσι, ευθυάζουμε τον αραγωγό του, φέρνουμε το κεφάλι μας πάνω από το πρόσωπό του και βλέπουμε το θώρακα του ανεκτήσεται, ακούμε την αναπνοή του και ταυτόχρονα τη νιώθουμε. Αν φέρετε κάποιον, λόγω της θερμοκρασίας θα νιώσετε την αναπνοή, οπότε χρησιμοποιούμε και τις τρεις αισθήσεις μας για να είμαστε σίγουροι εκείνη τη στιγμή. Βλέπω, ακούω, αισθάνομαι. Για 10 δευτερόλεπτα. Τα 10 δευτερόλεπτα είναι ο χρόνος ορισμένος που έχουμε την απάντηση αναπνέει ή δεν αναπνέει. Μπορεί να έχουμε και στο δεύτερο δευτερόλεπτο την απάντηση του αναπνέει. Θα δούμε τι τον κάνουμε. Αν όμως δεν αναπνέει, θα περιμένουμε 10 δευτερόλεπτα. Υπάρχει. Ναι. Υπάρχει πιθανότητα να είναι σε ένα εξωτερικό χώρο και να έχει θόρυβο και να είναι χαλαρή, είναι πολύ πεσμένη η αναπνοή του και να μην το καταλάβουμε. Όσο χαλαρή και να είναι η αναπνοή του. Γιατί μπορεί να είναι χειμώνα και να φοράει ρούχα, τέλος πάντων κάτι λίγο. Όσο χαλαρή και να είναι η αναπνοή του, αν δείτε του διπλανού σα που είναι χαλαρή τώρα, και ο θωρακά σου εκτίσετε, και αν έρθετε κοντά θα την ακούσετε και θα την αισθανθείτε. Αν δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποια από τι τρει αισθήσει αυτέ, έχετε άλλε δύο. Θα δείτε το θώρακα του να εκτίσετε το πιλότερο. Δεν πρόκειται να κάνετε λάθος το αν αναπνέει ή δεν αναπνέει. Θα το νιώσετε. Θα δείτε το θώρακα του να εκτίσετε, θα νιώσετε τη θερμοκρασία στο μάγουλό σας. Αν έχουμε καθρέφτη, βάζουμε και το καθρέφτη στο. Εμείς οι κυρίες. Χρονοβόρα. Κάτι θα πάλι. Πράγματα τα οποία. Είναι ένα τρόπο. Είναι ένα τρόπο. Τα οποία στην ουσία δεν έχουν. Και κάτι άλλο. Υπάρχει πιθανότητα να μας δείξει ο απεινιδωτής ότι πρέπει να σταματήσει να δίνει ρεύμα γιατί ο άνθρωπος έχει τελειώσει. Όχι. Όχι. Ως προς το τέλος, όχι. Δεν πρόκειται ποτέ. Ούτως ή άλλως ο άνθρωπος έχει τελειώσει από την αρχή. Ναι. Ναι. Απλά μπορεί να δώσει τρεις φορές ρεύμα και στην τέταρτη να πει: όχι. Δεν δίνω άλλο ρεύμα γιατί τέλος. Προσπαθεί μαζί σας μέχρι να το πει ο γιατρός. Για να τελειώσει η μπαταρία. Η μπαταρία δεν τελειώνει εξαιρετικά σπάνια. Όχι. Ο μόνος που μπορεί να πιστοποιήσει το θάνατο ενός ανθρώπου δεν είναι ούτε εμείς που είμαστε πολίτες, ούτε το μηχάνημα, μόνο ο γιατρός μετά από κάποια ώρα και με συγκεκριμένες διαδικασίες. Δεν. Όχι. Εσείς θα προσπαθήσετε και θα παλέψετε για όσο μπορείτε, για όσο αντέχετε και για όσο θέλετε. Κανένας δεν σας πιέζει να το κάνετε αυτό, αλλά φανταστείτε να είναι ένας δικός σας αυτό. Άλλη ερώτηση. Κύριε Κωστή, θέλετε λίγο να σας ξεκουράσουμε. Όχι, θα δούμε δύο πραγματάκια ακόμα και μετά θα κάνουμε το διάλειμμα για να μπούμε να κάνουμε πρακτική. Ωραία. Κύριε Κώστα, κάτι ξέρετε, δεν ξέρω αν το ξεχάσαμε αυτά. Σε περίπτωση, είπατε ότι αφήνουμε στην άκρη περίπτωση έχουμε ανάσα, να
Θα το δούμε τώρα. Θα δούμε δύο βίντεο ακόμα πολύ μικρά. Θα κάνουμε το διαλυματάκι και θα μπούμε να κάνουμε πρακτική. Γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να μάθουμε να κάνουμε κάρπακι. Λοιπόν, πάμε. Δεν ξέρω ότι κουραστήκατε, αλλά... Ένα θύμα που καταραίει, με τον γνωστό τρόπο. Ο πρώτος ανταποκριτής ελέγχει για ασφάλεια. Είναι ασφαλής, προσεγγίζει. Αρία. Είστε καλά, είστε καλά. Alright. Δεν απαντάει. When a victim is unconscious, 10 δευτερόλεπτα βλέπω, ακούω, αισθάνομαι. Βλέπω, ακούω, αισθάνομαι. Βλέπει ότι αναπνέει. Μπορεί να είναι η γιαγιά στην εκκλησία που είπαμε πιο πριν. Δεν τη σηκώνουμε τα πόδια, όχι ότι κάνει κακό. Δεν τη ρίχνουμε χαστούκια, μπουνιές. Δεν τη δίνουμε σε καμία περίπτωση να πιει νερό, είτε οτιδήποτε άλλο υγρό. Αναπνέει λοιπόν, βλέπουμε τη διαφορά ότι δεν παίρνει τηλέφωνο, φροντίζει να τον ασφαλίσει πρώτα και μετά θα πάρει τηλέφωνο. Φέρνει το χέρι του που είναι στην πλευρά της σε ορθή γωνία, λέει το δεξί της χέρι του το δεξί του, το φέρνει στον άγουλο του, with your other hand, grasp the lower leg to the knee cavity and pull it up, keeping the foot on the ground. Holding the hand against the victim's cheek, now pulling the lower leg towards the victim towards you into his heart. Make sure the elbow of the now upper arm touches the underlying arm or the ground. Adjust the upper leg so that both the hip and knee are bent at right angles. Tilt the head back to make sure the elbow. Φέρνει έτσι το κεφάλι του, ώστε και το στηρίζει με το χέρι του, ώστε να είναι πάντα η γλώσσα του στη θέση της. Να μην έχει πέσει προς τα πίσω, να μην φράζει τον αναγωγό του. Τον ελέγχει κάθε ένα με δύο λεπτά. Και τώρα παίρνει τηλέφωνο και λέει ότι έχω ένα θύμα, το οποίο δεν αποκρίνεται, αλλά αναπνέει. Αν για κάποιο λόγο αλλάξει το πρωτόκολλο, δηλαδή αυτός ο άνθρωπος οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να σταματήσει να αναπνέει. Τον γυρίζει ευθεία, παίρνει τηλέφωνο, λέει ότι το θύμα που σας είχα αναφέρει προηγουμένως στην τάδε οδό, στην Ιδιόνυρη, στο Κρανίδι, σταμάτησε να αναπνέει και ξεκινάει κάρπα. Τι πετυχαίνουμε με αυτή τη στάση? Πετυχαίνουμε πάντα τον αναγωγό του ανοιχτό, πετυχαίνουμε ότι ακόμα και να κάνει εμετό δεν θα πνιγεί, και μπορούμε να τον ελέγχουμε πολύ εύκολα αφού έχουμε πάντα τον αναγωγό του ανοιχτό. Κάθε 15 λεπτά με 20 λέει το πρωτόκολλο τον αλλάζουμε θέση από την άλλη πλευρά για να μην πάθει κατακλύσεις. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να πάθει κατάκλυση σε 20 λεπτά, μισή ώρα. Έτσι λέει το πρωτόκολλο. Έτσι τον ελέγχουμε λοιπόν. Ερωτήσεις. Μπορώ να σας πω ότι μπορείτε να μετακινήσετε με αυτόν τον τρόπο και έναν άνθρωπο που είναι 200 κιλά. Χρησιμοποιούμε το πόδι του σαν μοχλό. Σε περίπτωση που έχουμε θύμα που δεν αναπνέει και που πάμε σε κάρπα, με ενημερώνουμε, έχουμε ευτυχώς αμφιδιώτη, έχουμε δώσει επιδιδώσεις, όλα καλά και κάποια στιγμή έχουμε ανάσα. Τον βάζουμε σε θέση ανάγκης. Αποσυνδέουμε τον αμφιδιώτη. Ποτέ. Ποτέ. Για όσο διαρκεί αυτή η κατάσταση, ακόμα και τον αμφιδιώτη του χωριού σας όταν έρθει το ΕΚΑΒ, θα πάρει τα δικά σας ηλεκτρόδια που έχει πάνω. Γιατί μπορεί ανά πάσα στιγμή και ειδικά τα πρώτα λεπτά, οι πρώτες ώρες είναι πολύ δύσκολες. Για όσο θα είναι στο ασθενοφόρο μέχρι να φτάσει στο νοσοκομείο που υπάρχει το ηλεκτροσόκ. Μπορεί να πάρει και τον απεινιδωτή. Μπορεί να πάρει και τον απεινιδωτή. Σίγουρα θα πάρει τα ηλεκτρόδια γιατί όλα τα ηλεκτρόδια έχουν την ίδια βάση. Οπότε σίγουρα θα πάρει τα ηλεκτρόδια σας. Ούτως ή άλλως άχρηστα είναι μετά από κρίση. Τα πετάμε και βάζουμε άλλα. Και γι' αυτό πρέπει
όποιος έχει αναλάβει τα μηχανήματα αυτά στα χωριά, να υπάρχει ένα βιβλίο, ημερομηνία, έλεγχος μπαταρίας. Τα πάθη είναι αναλώσιμα, κρατάνε 3 χρόνια. Ξεραίνονται όπως ζελέ που κολλάνε, πρέπει να ελέγχονται και να αλλάζονται. Δηλαδή δεν είναι το πείραμα και στα 10 χρόνια το χρησιμοποιήσουν. Για να μηχάνημα που είναι ζωντανό. Όσο δουλεύει δείχνει πράσινο, όσο είναι τσεκ, πρέπει να τα κοιτάτε αυτά τα πράγματα στους απειλητές που έχετε στα χωριά σας, στα γήπεδά σας. Ερώτηση για τη θέση ανάγκηση. Αυτό είναι ο τρόπος που βάζουμε αυτούς που απλά υποθύμησαν. Αυτή είναι η θέση ασφαλείας, θέση ανάγκησης. Πλάγια θέση ασφαλείας, θα την ακούσαμε πολλούς τρόπους, όπως είπε ο γιατρός, λέγεται απεινιδωτής, λέγεται απεινιδωτής, λέγεται ΑΕΔ, αυτόματος εξωτερικός απεινιδωτής, όλα είναι το ίδιο μηχάνημα. Παρακαλώ. Όταν κάποιος είναι στο στάδιο λίγο πριν τη λιποθυμία και αυτό συμβαίνει μπροστά μας, μου έτυχε εμένα στο φαρμακείο. Θα το βάλουμε να καθίσει με ασφάλεια γιατί θα πέσει, το κυριότερο. Κάθεται. Και αρχίζει ένα βήμα πριν είναι σε σοκ, ας πούμε. Τι κάνω. Το ξαπλώνουμε για να είμαστε έτοιμοι να τον βάλουμε στη θέση ανάγκη σαν υποθυμίσει. Το ξαπλώνω. Ναι, δεν του δίνουμε να πιει τίποτα. Έτσι. Και ο αεραγωγός ανοιχτός. Και ο αεραγωγός, όσο αναπνέει, είναι καλά. Αν μπορούσαμε να τον βάλουμε σε θέση ανάγκη να είναι πάντα αεραγωγός, να τον ελέγχουμε μέχρι να έρθει εξειδικευμένη βοήθεια. Okay. Ναι. Τώρα το να του σηκώσουμε τα πόδια δεν κάνουμε ούτε κακό ούτε καλό. Υπάρχει ότι σηκώνοντας τα πόδια το αίμα πέφτει προς το κεφάλι, οπότε έχουμε καλύτερη αιμάτωση στο κεφάλι και θα συνέλθουν. Δεν αποδεικνύεται στατιστικά, είναι μια παλιά πρακτική ιατρική, η οποία αν και να τη χρησιμοποιήσουμε, κακό δεν κάνει, αλλά προτιμούμε τη συγκεκριμένη πλάγια θέση ασφαλείας. Και άλλο ένα θέμα σημαντικό, θα το έχετε βιώσει όλοι και αυτό στη ζωή σας. Και είναι και αντικείμενο του σεμιναρίου που θα κάνουμε κάποια στιγμή για να πιστοποιηθείτε. Και είναι και η δεύτερη αιτία θανάτου μετά τα ατυχήματα και τα παθολογικά. Πρώτη είναι οι καρδιακές αναποπές. Δεύτερη είναι η πνευμονία από ξένο σώμα. Πνευμονία από ξένο σώμα. Πάρα πολλοί άνθρωποι πνίγονται από την τροφή τους. Πρέπει να ξέρουμε και θα δούμε τώρα πώς πολύ απλά μπορούμε να τους βοηθήσουμε. Καζί. Τρώει το μήλο του και πνίγεται. Το πρώτο πράγμα που κάνει ο άνθρωπος που πνίγεται είναι, το έχουμε δει λίγο πολύ όλοι αυτό, ή θα βάλει τα χέρια του, εδώ είναι ανακλαστική, το ανακλαστικό σημάδι της πνευμονής, ότι πνίγομαι και δεν μπορώ να αναπνεύσω. Το πρώτο στάδιο είναι η μερική απόφραξη. Αυτός ο άνθρωπος άρχισε να βήχει. Το έχουμε νιώσει όλοι. Δεν μιλάμε για νερό. Καμιά φορά μπερδεύει τις ορμούς και πάει προς τους πνεύμονες. Είναι περισσότερο δυσφορία και όχι πνευμονή. Το πρώτο πράγμα που θα κάνει αυτός ο άνθρωπος άρχισε να βήχει. Όσο βήχει, τον ενθαρρύνουμε να βήξει. Βήξε. Υπάρχει πιθανότητα με το βήχα να το βγάλει. A victim that is unable to speak, has a weakening cough, or is unable to breathe, has severe airway obstruction. Ακόμα η απόφραξη είναι ίδια. In such a victim, as long as he is conscious, you should try to relieve the obstruction by applying up to 5 back blows. Κάποια στιγμή θα σταματήσει να βήχει αυτός ο άνθρωπος. Η απόφραξη θα γίνει σοβαρή. Θα πάει πιο κάτω και θα γίνει σοβαρή αν δεν το βγάλει με τον βήχα. Αυτό που κάνει λοιπόν, όλοι ξέρουμε ότι βάζουμε και κάνουμε χάιμιτς. Είναι μερικός πραγματικότητα. Προσπαθούμε να πάμε σε πιο ήπια μέτρα στην αρχή. Supporting the victim's chest with one hand, let him lean well forward and then give him μπροστά, το στηρίζει με το πόδι της, το γέρνει μπροστά και του δίνει 5 χτυπήματα στην πλάτη. Δυνατά. Μας πονέσει, δεν μας πειράζει, πεθαίνει. 5. Αν δεν φύγει, ναι. Με το σκληρό, 5 χτυπήματα στην πλάτη. Between the shoulder blades, with the heel of your other hand.
If back blows fail to relieve airway obstruction, up to 5 abdominal thrusts. Stand behind the victim, put your arms around the upper part of the abdomen, and lean the victim forward. And then clench the fist of one hand and... Τον γυρίζουμε. Το μεγάλο μας δάχτυλο. Μπουλιά. Πάνω από τον αφαλό του. Λαβή Χάιμπιτς, δεν έχετε ακούσει. 5 φορές μέσα και προς τα πάνω. 5. Μέσα και προς τα πάνω. Place it between the umbilical and the rib cage. Grasp this hand with the other hand and pull sharply inwards and upwards. Repeat up to 5 times. If the obstruction is still not relieved, continue alternating 5 back blows with 5 abdominal thrusts. If the victim becomes κάνουμε έτσι. Με τον αέρα, προσπαθούμε, τον αέρα που έχει στην διάπτυξη, στο μάτι του προσπαθούμε να πιέσουμε να το βγάλει έξω. Γιατί δεν πήγαμε καταρχήν σε αυτή τη λαβή που είναι και τις περισσότερες φορές πιο αποτελεσματική. Δεν πήγαμε γιατί αυτή η λαβή, αν γίνει με μεγάλη πίεση, το πιθανότερο είναι να προκαλέσει εσωτερικούς τραυματισμούς σε όργανα μέχρι και εσωτερική αιμορραγία. Οπότε προσπαθούμε με ήπια όσο γίνεται μέσα να φτάσουμε σε αυτό. Αν δεν βγει, τον ξαναγυρίζουμε 5 χτυπήματα στην πλάτη, 5 λαβές Χάιμλιτς. 5 χτυπήματα στην πλάτη, 5 λαβές Χάιμλιτς. Το πιθανότερο είναι να μην κάνουμε πάνω από 2 και 2 σετ. Ο άνθρωπος θα καταρρεύσει. Λόγω της αναπνευστικής του δυσχέρειας θα σταματήσει η καρδιά του να δουλεύει και θα καταρρεύσει. Οπότε το ξαπλώνουμε και κάνουμε, τηλεφωνούμε και κάνουμε κάρπα. Μέχρι να έρθει εξειδικευμένη βοήθεια η οποία με ειδικά μηχανήματα που έχει ειδικές λαβές θα προσπαθήσει να του βγάλει αυτό που του φράσει τον αναγωγό. Εμείς όμως κάνουμε κάρπα. Μέχρι τότε. Ερωτήσεις. Όταν κάποιος φύγεται, καλύτερα είναι να παίρνει, όταν προσπαθεί να το βγάλει, να παίρνει ανάσα από τη μύτη και από το στόμα. Γιατί με το δικό μου το μυαλό, όταν θες να βγάλεις κάτι και να ξανατραβεί, ξανά σε κανείς, ζάγατε μερικά του. Το σώμα που έχει κολλήσει. Όταν γίνει απόφραξη σοβαρή, δεν θα παίρνει ανάσα από τη μύτη. Μιλάμε, ξεκινάει και φύγεται κάποιος. Έτσι ναι. Καλό είναι να βήχουμε όσο έχουμε. Αλλά όταν φύγεις πρέπει να πάρεις ανάσα. Είναι καλύτερο, γιατί εσείς... Το ίδιο πράγμα είναι. Το ίδιο πράγμα. Καλό είναι όσο μπορούμε να βήχουμε. Τώρα, όλα αυτά που κυκλοφορούν στο ίντερνετ, πώς θα κάνετε κάρπα στον εαυτό σας. Δεν γίνεται, ξεχάστε. Πώς θα κάνετε, θα βγάλετε το ξένο σώμα. Υπάρχει αυτό με την καρέκλα. Αν προλάβετε, προσπαθήστε. Αν δεν προλάβετε, προσπαθήστε. Αλλά μη στηρίζετε σε πληροφορίες, τα περισσότερα από αυτά είναι fake. Στην περίπτωση που ο ασθενής είναι ανήλικος. Ανήλικος ή βρέφος. 8-10 χρόνων, 12 ξέρω εγώ που είναι μικρός. Αν είναι 8-10-12, κάνουμε το ίδιο. Αν είναι βρέφος, δεν έχω παιδική μουχλά μαζί μου, αν είναι βρέφος. Και όχι τόσο πολύ δυνατά γιατί το σπάσει το παιδί. Έχει πει, αν είναι βρέφος. Τα παιδιά τα χωρίζουμε σε βρέφη μέχρι ενός έτους από 1 έως 8 περίπου, ανάλογα τη σωματική τους διάπλαση και από 8 και πάνω. Από 8 και πάνω λειτουργούμε σαν ενήλικες. Στα βρέφη, κάρπα, κάνουμε με τα δύο μας δάχτυλα και στα από 1 έως 8 με το ένα μας χέρι. Όλοι οι απειλητωτές και αυτοί που έχετε πάρει εσείς έχουν μέσα παιδιατρικά πάθη. Για παιδιά. Αυτά τα διαβάζει αυτόματο ο απεινιζωτής, μόλις τα βάλετε μέσα, όπως είπε αυτός σε ενήλικος ασθενής, γιατί τώρα έχει του μεγάλου μόνιμα επάνω, θα σας πει παιδιατρικός ασθενής και θα διαλέξει ανάλογα το πώς θα το χειριστεί. Η διαφορά είναι ότι τα πάτς εδώ, όπως θα δείτε και πάνω, δεν πάνε κλίδα και μασχάλι, πάνε μπρος και πίσω. Στο στέχνο δηλαδή. Ναι, μπρος και πίσω. Γράφουν πάνω. Για τα παιδιά κάτω των 8 ετών, από 8 ετών και πάνω, να σας πω όμως ότι τις περισσότερες φορές η καρδιακή ανακοπή στα βρέφη ή στα μικρά παιδιά είναι προϊόν, είναι απόρρια
κακής αναπνευστικής λειτουργίας και όχι καρδιακού προβλήματος. Γι' αυτό και στα παιδιά πάντα ξεκινάμε από 5 εμφυσίσεις. Δεν ξεκινάμε με θωρακικές συμπιέσεις. Ξεκινάμε από 5 εμφυσίσεις, το ίδιο που κάνουμε και στον πυρμό στη θάλασσα. Δεν θέλω να σκοτώνω πληροφορίες. Έτσι, εγώ θα στείλω και υλικό και παρουσιάσεις στην Αναστασία και στο Θανάση, θα σας τα μοιράσω να τα δείτε. Στα παιδιά ξεκινάμε από 5 εμφυσίσεις. Και αν είναι μικρά, επειδή το στόμα μας είναι πολύ μεγαλύτερο, φυσάμε μύτη και στόμα μαζί. Ερώτησεις πριν βγούμε διάλειμμα, για να γυρίσουμε να κάνουμε πρακτική. Μόλις ακούσα το διάλειμμα, χάθηκα. Εγώ έχω μια φορά. Παρακαλώ. Εγώ σήμερα έφερα την κόρη μου μαζί για να πάνε. Κοιτάξτε, υπάρχει όριο ηλικίας που μπορεί κάποιος να ανταπεξέλθει σε κάτι τέτοιο. Ναι, με βάση τον νόμο, τα παιδιά κάτω από 16 χρονών δεν μπορούν να χειριστούν αυτόματο απεινιδωτή, γιατί δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια για το ρεύμα. Οπότε στα παιδιά υπάρχει και το Kids Save Lives που εκπαιδεύει παιδιά στα σχολεία. Τους εκπαιδεύει μόνο σε θωρακικές συμπιέσεις. Αν και για μένα, αν ένα παιδί καταφέρει και κάνει ένα σωστό τηλεφώνημα, και να σας πω κάτι για μένα μετά από τόσα χρόνια, το σωστό τηλεφώνημα και η σωστή μεταφορά της πληροφορίας είναι το ίμιση του παντός. Σας είπα το λάθος της οδού που ψάχνουν τα ασθενοφόρα, είμαι εκεί, δεν είναι κανένα και όλος έχει πεθάνει. Σας είπα επίσης το μπέρδεμα με τις οδούς. Τι ήθελα να πω, ναι, το μπέρδεμα με τις οδούς, το μπέρδεμα με την αναπνοή. Σε δικό μου περιστατικό ο άνθρωπος είχε πάθει καρδιακή ανακοπή, εγώ έκανα κάρπα, εμπιστεύτηκα τον Γιώργο, μέγα λάθος μου, και του είπα πάρε τηλέφωνο, όχι τον Γιώργο αυτό, οποιοδήποτε, και είπε έχουμε ένα κύριο που λιποθύμησε. Και μετά, όταν συνειδητοποίησα το σφάλμα που κάνει μετά από 2-3 λεπτά, του είπα τι είπε στο τηλέφωνο, μου λέει ότι λιποθύμησε. Λέω ξαναπάρε τηλέφωνο και πες ότι δεν αναπνέει. Όταν ξαναπήρε να ξαναπιάσει γραμμή, πέρασαν 5 λεπτά. 7 λεπτά. Το ασθενοφόρο είχε φύγει χωρίς να πάρει τον αναπνιδωτή, ξαναγύρισε πίσω. Μια διαδρομή 8 χιλιόμετρων έγινε 45 λεπτά. Λοιπόν, γι' αυτό σας λέω: η πληροφορία, η σωστή πληροφορία είναι το ύμιση του παντός. Και πού βρισκόμαστε, ειδικά εδώ σε χωριά, ωραία, στο Λιώκαστο. Πού. Εμείς εδώ δεν υπάρχουν. Το ξέρω. Φροντίζουμε να στείλουμε κάποιον να κάνουμε κάτι, να καθοδηγήσει με κάποιο τρόπο. Είπαμε ότι συμβαίνει σε περίπτωση που ανοιχνεύσουμε ανάσα και κάποια στιγμή τη χάσουμε. Ξεκινάμε κάρπα και ενημερώνουμε, παίρνουμε από την κάρπα να ενημερώσουμε. Σε περίπτωση που έχουμε ξεκινήσει κάρπα, έχει χάσει την αναπνοή και πάλι μπρος. Άστο, μην μπερδεύεσαι. Άστο, δεν αναπνέει. Τι τώρα, δεν αναπνέει. Όχι, να μην αναπνέει και κάποια στιγμή να πάρει. Η βαρύτητα είναι πολύ σοβαρή εκ των πραγμάτων. Αφού δεν αναπνέει, μπορεί ανά πάσα στιγμή πάλι να σταματήσει να αναπνέει. Οπότε δεν το αλλάζουμε εκεί πέρα. Το πρωτόκολλο. Στην ανάποδη αλλάζουμε άμεσα το πρωτόκολλο. Ναι. Παρακαλώ. Είπατε πριν ότι αν κάποιο είναι έτοιμο να υποθυμίσει, δεν του δίνουμε νερό. Δεν του δίνουμε τίποτα υγρό. Ναι. Ποιο ο λόγο. Ότι πιθανόν θα κάνει μετό. Δεν θα μπορέσει να καταπιεί. Δηλαδή, αυτό που μάθαμε τώρα δεν νιώθουν πολύ καλά, πιέζει λίγο νερά, όχι. Είναι μύθος. Κάθε μύθος. Όπως δεν δίνουμε ποτέ ενοχρηματώδη σε αυτό που κρυώνει, δεν βάζουμε ποτέ παγάκια σε αυτό που έχει πάθει θερμοκρισία. Σταδιακά γίνονται αυτές οι ενέργειες. Και η αναθέρμανση και η ψήξη και νερό σε κάποιον που έχει λιποθυμήσει ποτέ, γιατί δεν μπορεί να το καταπιεί. Ας αναπνέει, δεν μπορεί να το καταπιεί. Δώσ' του λίγο νερό. Βρέξω το πρόσωπο. Είναι μια φράση που ακούμε από μερικά παιδιά, γιατί το ρωτάω. Υπάρχουν πάρα πολλοί μύθοι. Δεν θα τους λύσουμε άμα θέλετε να κάνουμε ένα άλλο σεμινάριο και να πούμε γενικές πρώτες βοήθειες και να μάθετε πολλά. Αλλά το ξεχνάμε. Ποτέ οι γράσεις αυτούς που έχουν υποθυμίσει. Άλλη ερώτηση είναι να δείτε διάλειμμα. Θα κάνουμε πρακτήσεις. Είχατε πει κάτι για μια μάσκα που μας εξηγήσετε στο πίσω μέρος. Ναι. Είναι η μάσκα που η οποία έχει διάφορες μορφές. Σας είπα ότι υπάρχει στον απεινιδωτή. Μπορεί να έχει τη μορφή αυτή, είναι μία κρίσεως αυτή και εύκολη, μπορεί να είναι στον απεινιδωτή σας.
να μην την ανοίξουν γιατί μπορεί να είναι σε μπρελόξ τα κλειδιά όπως έχει ο Γιώργος. Αυτή είναι μία μάσκα με μία βαρδίδα ανεπιστροφή η οποία μας επιτρέπει να κάνουμε φυσίσεις ακόμα και σε αυτό που σκαινόμαστε. Έτσι μέσω αυτής της βαρδίδας δεν έρχεται σε ερχόμαστε σε επαφή με τα σωματικά του γράφη. Έτσι. Καλό είναι να υπάρχει και αυτή. Μπορεί να είναι αυτή τη μορφή που έχουν οι ναυαγοσώστες στις παραλίες σας. Μπορεί να είναι και αυτή τη μορφή. Αυτή είναι χωρίς να δίνουμε εμείς εμφυσίσεις. Αυτή είναι πολλαπλό χρήσιμο, δίνουμε εμείς εμφυσίσεις. Είναι ανεπίστροφη βαλβίδα, δηλαδή δεν παίρνουμε ούτε τα υγρά του ούτε το τέτοιο. Αυτή κάνει 2,5 ευρώ, αυτή κάνει 50 λεπτά, αυτή κάνει παραπάνω. Αυτή δεν μπορούμε να την έχουμε εξειδικευμένη. Αυτή μπορεί να υπάρχει μέσα στο κουτί που απειλείται μας. Έχουν όλα τα φαρμακεία ή ακόμα και αυτή είναι και σε μπρελόκ, είναι σε διάφορες μορφές. Έτσι θα δώσουμε εμφυσίσεις χωρίς να έρθουμε σε επαφή ακόμα και αν συγχαινόμαστε. Ωραία. Για να πούμε να κάνουμε πρακτική. Πάμε. Αφού είπαμε ότι είπαμε θεωρητικά, έφτασε η στιγμή να έχουμε μία πρώτη επαφή. Νομίζω ότι πήραμε όλη μία εικόνα πρώτη, θα πάρουμε την ολοκληρωμένη εικόνα όταν πιάσουμε το εκπαιδευτικό μηχάνημα στα χέρια μας και πιάσουμε την κούκλα στα χέρια μας να δούμε πώς ανταποκρίνεται και πώς αντιδρά. Θα θεωρούμε πάντα ότι δεν αναπνέει. Θα μας το κάνει μία ο Γιώργος με τον Αριστίδη. Εγώ θέλω να σας πω ότι θα μιλήσετε με τον Θανάση για όποιον αναλάβει Θανάσης, όποιον θέλει την πιστοποίηση, να το βάλουμε σε ένα πρόγραμμα. Κάποιες φορές σε κάποιο σχολείο, γιατί αυτός ο χώρος για πιστοποιημένο σεμινάριο δεν ενδείκνεται. Το πιστοποιημένο σεμινάριο κρατάει γύρω στις 4 ώρες. Είναι υβριδικά πλέον τα σεμινάρια, δηλαδή έχετε πάρει την ύλη, το βιβλίο σας ηλεκτρονικά, έχετε δει τα βίντεο ηλεκτρονικά, έχετε πρόσβαση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης. Έχετε διαβάσει, υποτίθεται, έχετε κάνει ένα pre-test που είναι εκεί και έρχεστε μόνο για να δουλέψουμε πολύ καλά πρακτικά. Για αυτά όμως θα μιλήσετε με το Θανάση και με την Αναστασία για να αρχίσουμε σιγά σιγά να το τρέχουμε 18-18 άτομα, 24, να μπορέσουμε να πιστοποιήσουμε ανθρώπους και να κάνουμε έτσι πυρήνες ανανυπτών. Αυτό που ξέχασα πριν να σας πω είναι ότι όλοι οι απειλητές πλέον με ευθύνη των κατόχων τους και των τοπικών αρχών όπως εδώ ο Θανάσης καταγράφονται σε ένα πανελλήνιο σύστημα. Υπάρχει μια εφαρμογή ελληνική χορηγία της Microsoft που στηρίζει αυτή την προσπάθεια στην Ελλάδα που καταγράφει όλους τους απειλητές στην Ελλάδα. Έχοντας κατεβάσει λοιπόν την εφαρμογή στο κινητό μας και έχοντας δηλώσει το όνομά μας και ότι είμαστε πιστοποιημένοι, βρισκόμενοι σε ένα συμβάν, μπορούμε να ανοίξουμε την εφαρμογή και αυτόματα να μας βγάλει τον πλησιέστερο σε εμάς απεινιδωτή και τις ώρες λειτουργίας. Οπουδήποτε στην Ελλάδα. Οπουδήποτε στην Ελλάδα. Ακόμα και εγώ που κοίταξα τώρα όμως εδώ, βρήκα κάποιους εδώ σε γήπεδα που λέει είναι μόνο κατά τις ώρες της προπόνησης και του αγώνα. Γι' αυτό είπαμε ότι πρέπει να γίνει το δεύτερο βήμα που εξηγήσαμε πριν. Ταυτόχρονα έχετε δυνατότητα να πατήσετε ένα πλήθρο και ταυτόχρονα να ειδοποιηθούν όσοι πιστοποιημένοι αναλήπτες είναι κοντά. Τώρα λίγο πολύ είμαστε όλοι εξοικειωμένοι με τα κινητά μας τηλέφωνα, με τα application και τις εφαρμογές, οπότε είναι μια πολύ χρήσιμη εφαρμογή. Έχει τύχει να με καλέσει σε περιστατικό που ήταν μακριά για μένα, ήταν στην απέναντι πλευρά του αργολικού, αλλά επειδή το τηλέφωνο το έβλεπε από την Καραθώνα στην Καραθώνα το περιστατικό, κάποιος το ενεργοποίησε, εγώ ήμουν απέναντι στους μήλους, με ειδοποίησε ότι υπάρχει περιστατικό ανακοπής απέναντι στην Καραθώνα, εγώ ήθελα 20 λεπτά για να πάω, αλλά αυτό έβλεπε την ευθεία από τη θάλασσα και με ειδοποίησε. Θέλω να σας πω ότι πλέον έχει προχωρήσει η τεχνολογία και μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να καλούμε όσους πιστοποιημένους αναλήπτες είναι στον χώρο. Και δεν μιλάμε για εδώ και για εδώ, αλλά φανταστείτε στην πλατεία, στο λιμάνι της Ερμιονίδας στο καλοκαίρι που είναι χαμός, στο Πρωτοχέλη, σίγουρα θα υπάρχει κάποιος που θα μπορέσει να μας βοηθήσει.
Ταυτόχρονα θα μας δείξει πού είναι ο κοντινότερος απεινιδωτής. Γι' αυτό και οι απεινιδωτές που υπάρχουν εδώ πρέπει να καταγραφούν στο σύστημα και να είναι σηματοδοτημένοι. Το κοινό κυρίως, το τουριστικό που είναι και το κύριο προϊόν εδώ πέρα, είναι ευαισθητοποιημένο πλέον πάρα πολύ. Εκεί τα σεμινάρια γίνονται από τα σχολεία, τα παιδιά ξέρουν όλα, οι άνθρωποι ξέρουν όλοι αυτή την απλή τεχνική δεξιότητα και δίνουν μεγάλη έμφαση μπαίνοντας σε ένα χώρο αν υπάρχει απεινιδωτής. Τώρα καταφέραμε να βάλουμε, την επόμενη Τρίτη θα πάμε στο θέατρο της Επιδάμου, που είχε απεινιδωτή και επί 1,5 χρόνια κλειδωμένο σε ένα γραφείο, να γράφεται, να βγει και να τοποθετηθεί και να υπάρχει και σηματοδότηση. Δηλαδή στην παραλία της Ερμηνεωτού υπάρχει η απεινιδωτή στο Πορτοχέλι. Στο... Όχι, υπάρχει στο... Λιμενικό. Και στην Ερμηνεώνη. Πώς το ξέρουν. Στο Κρανίδι που υπάρχει. Και στο Κρανίδι υπάρχει. Ο οποίος είναι πού. Ο οποίος είναι... να σας πω, σας δω τον χρόνο τώρα, αλλά... Όχι, όχι, είναι σημαντικό γιατί... Ή πάνω βλέπετε εδώ. Ναι. Από την χάρτη από την αεροπόρ, συγγνώμη για παιδιά από εδώ. Ειδοποίηση πώς σας ήρθεσα. Χτυπάει όπως χτυπάει το 112. Ναι. Α, μάλιστα. Τους κοντινότερους. Από τη στιγμή που έχεις κατεβάσει την εφαρμογή. Χωρίς ίντερνετ. Όχι, με ίντερνετ. Θέλει δεδομένα. Ναι, ναι. Λοιπόν, Κρανίδι, Κρανίδι είναι στην κοινοφελή επιχείρηση αθλητισμού περιβάλλοντος Δήμου Ερμηνεωνίδας. Διαθεσιμότητα Δευτέρα ως Παρασκευή 9 ως 4. Μετά τις 4 θα πάρουμε. Μετά τις 4 θα πάρουμε. Γι' αυτό και αυτός ο αθλητισμός θα έπρεπε να μπει σε ένα κουμί. Σε περίπτωση που θα αυτό το σημείο. Ναι, ώστε εγώ αν είμαι στην πλατεία του Κρανιδίου και ζητήσω τον κοντινότερο απεινιδωτή να μου τον βγάλει διαθέσιμο. Εγώ σαν πιστοποιημένος πλέον ανανήπτης, μπορώ να πρέπει να περαστώ στο σύστημα ή γνωρίζει. Όχι, δεν μπορεί να είναι συστηματικό. Αν θέλει, αν έχει την διάθεση. Αν έχει την πιστοποίηση, πώ καταγράφει αυτό. Όχι. Έχει κατεβάσει την εφαρμογή. Όχι, αν θέλει και αν έχει την εφαρμογή, παρακαλώ. Να ρωτήσω λίγο. Για το application, οι περισσότερε ξενοδοχειακέ μονάδε εδώ έχουν απλήρωτε. Αυτοί προτιμούν να μην του ανεβάζουν γιατί του έχουν στο δουλάπι του και πολύ καλά κάνουν. Του έχουν στην πισίνα του. Είναι ιδιώτε. Δεν πρέπει να γίνει ένα συμβάν. Στα 200 μέτρα, γιατί να μην έχουν. Πιθανόν να μην τους έχει ενημερώσει κανένας. Αυτό. Αν τους δηλαδή, ενημερώσει. Πώς μπορούμε αυτό το application να το δούμε και να το. Ναι, αν τους ενημερώσει κάποιος. Θα το κάνω. Okay. Άρα, ευχαριστώ, ναι. Λοιπόν, θα το δούμε μία φορά σε πραγματικό χρόνο. Εγώ θα σε εξηγώ και μετά θα το κάνουμε όλοι. Ο Γιώργος. Ναι, ναι, εγώ. Ο Γιώργος λοιπόν βλέπει ένα θύμα, έχει κατέβει, είναι στο Μουσείο της Ακρόπολης, το έχει, στο μετρό, στα IKEA, τα Lidl έχουν όλα και εμπιστοποιημένο προσωπικό. Στην Ακρόπολη. Είναι στην Ακρόπολη λοιπόν και βλέπει ένα κύριο να πιάνει το στήθος και να πέφτει κάτω. Πλησιάζει με ασφάλεια, έτσι, κοιτάει το χώρο για ασφάλεια. Είστε καλά, είστε καλά. Δεν αποκρίνεται. Βλέπω, ακούω, αισθάνομαι για 10 δευτερόλεπτα. Αριστίδη, πάρε τηλέφωνο. Έχουμε ένα θύμα το οποίο δεν αναπνέει και θέλουμε τον απεινιδωτή από την είσοδο του μουσείου. Ο Αριστίδης παίρνει τηλέφωνο. Και ο Γιώργος... 66. Ονομάζομαι Αριστίδης Θωμάς. Βρίσκομαι στο Μουσείο της Ακρόπολης και έχουμε θύμα που δεν αναπνέει. Στο φυλάκιο είστε. Χρειάζεστε κάτι άλλο από εμένα. Όχι, ευχαριστούμε, ερχόμαστε. Ο Γιώργος κάνει θωρακικές συμπιέσεις. Κοιτάξτε το κορμό του, τις κάνει με το βάρος του σώματός του και όχι με τη δύναμη των χεριών του. Έτσι δεν θα κουραστεί, όχι ποτέ, αλλά θα κρατήσει
για πολλή ώρα. Φτάνει του Αριστίδη. Φέρνει τον απειλωτή. Ο Γιώργος συνεχίζει, δεν σταματάει. Ο Αριστίδης το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να τον ανοίξει. Και από εκεί και μετά. Κάνει ό,τι του πει το μηχάνημα. Δεν αγγίζει κανείς. Γίνεται ανάλυση. Μείνετε όλοι μακριά. Μακριά όλοι. Μείνετε μακριά. Όλοι μακριά. Θα δώσω ρεύμα. Όλοι μακριά. Θα δώσω ρεύμα. Έβαλε το δάχτυλό του επάνω και κοιτάει για την ασφάλεια του χώρου. Δίνω ρεύμα. Η απεινίδωση πραγματοποιήθηκε. Ξεκινήστε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση. Και ξεκινάει ο Αριστίδης ώστε ο Γιώργος να ξεκουραστεί, γιατί πιθανόν μετά από δύο λεπτά θα χρειαστεί πάλι. Το πίπι είναι ο ρυθμός. Ναι. Α, πίπι. Ναι, βοηθάει ώστε να έχουμε καλύτερο ρυθμό. Βλέπετε το σώμα του. Έτσι δεν θα κουραστεί για αρκετή ώρα. Ανάλυση καρδιακού ρυθμού. Εγώ δεν άφησα το δίλεπτο να παίξει τώρα, γιατί δεν έχει νόημα. Όλοι μακριά. Μείνετε μακριά. Συνιστάτε απεινίδωση. Όλοι μακριά. Θα δώσω ρεύμα. Όλοι μακριά. Από τον ασθενή. Χορηγήστε απεινίδωση τώρα. Δίνω ρεύμα. Η απεινίδωση πραγματοποιήθηκε. Και αρχίζει πάλι ο Γιώργος. Αναδύλεπτο. Ήου, 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 ήρθε το ασθενοφόρο. Εγώ είμαι το ασθενοφόρο. Αναλαμβάνω. Αναλαμβάνω. Παρακαλώ. Έχουμε κάνει τη διαδικασία όμως. Και φτάνει στο σημείο που δίνει την ενοχή τόσο απεινίδωση. Αλλά εσύ έχεις δει τον απέναντί σου και ακουμπάει και δεν δίνεις απεινίδωση. Δεν δίνεις. Σε κάθε περίπτωση που δεν είσαι σίγουρος 100% για την ασφάλεια τη δική σου ή των παρεμπισκομένων, το είπαμε και πριν, δεν επιχειρείς να δώσεις ρεύμα. Αυτός ο κακομοίρης όταν να πάθει, το έπαθε. Είναι κρίμα να σκοτώσουμε. Υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία μετά. Λέει ότι έχασε την απεινίδωση παρά. Όχι, αυτό συνεχίζει, είναι φορτισμένο. Ναι. Και αφού φροντίσει για την ασφάλεια, δεν είναι. Βέβαια δεν πλακώνεστε κανένα που προτιμάει να φύγει από εδώ, αν είναι δικό του άνθρωπο. Έτσι. Όταν. Ναι, περιμένει. Όταν εξασφαλίσει την ασφάλεια του χώρου, τότε θα δώσει ρεύμα. Όχι, παραμένει φορτισμένο. Λέει δώσει την απεινίδωση. Δώσει την απεινίδωση. Θα το πει μόνο. Μετά από δύο λεπτά θα το πει μόνο. Ναι, αυτό που είπε ο Θανάσης είναι πολύ σωστό. Θα φροντίσει παιδιά για την ασφάλεια άμεσα. Θα τον πάρει κάποιος από εκεί. Θα του πει σε παρακαλώ, φύγει. Και όταν θα το πούμε, θα είναι κάθετο. Είναι ναι, εννοείται. Φροντίζουμε να δείξουμε ότι είμαστε κύριοι του χώρου. Εμείς ελέγχουμε την κατάσταση. Εμείς ξέρουμε εκείνη τη στιγμή. Αν για κάποιο λόγο δεν μπορούμε να δώσουμε ρεύμα, δεν μπορεί ο Αριστίδης να δώσει ρεύμα, ο Γιώργος συνεχίζει κάρτα. Κάθε δευτερόλεπτο που περνάει είναι κλειστό. Είναι φορτισμένο το μηχάνημα. Ναι, ναι, αν δεν πατήσει το κουμπί, δεν δίνει. Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Δηλαδή, εκεί ήταν ο διασώστης σταγόνα. Υπάρχει περίπτωση διαρροής ρεύματος. Όχι, όχι. Μόλις, αλλά όχι, αλλά φανταστείτε μία. Φανταστείτε ένα παππού που θα έρθει να πέσει η γιαγιά επάνω. Α, η επαφή. Η επαφή. Ναι, ναι. Επαφή και νερό. Επαφή και νερό. Δεν πρέπει, εάν είναι μέσα στο νερό, τον πιάνουμε και τον βγάζουμε έξω από το νερό αν είμαστε μόνοι μας, αυτής μας χάρης, και τον τραβάμε έξω από το νερό. Ξέρουμε όλοι από τη φυσική στο σχολείο, το νερό είναι καλός αγωγός του ρεύματος. Θα το χάσουμε, θα φύγει αλλού. Φροντίζουμε να μην ακουμπάμε ούτε νερά ούτε αυτόν. Ούτε κανένας από τους δύο αυτούς, ούτε κανένας από τους παρεμπισκομένους. Έτσι. Να σκουπίσουμε και το σώμα. Εννοείται. Ναι, το είπαμε και πριν, γι' αυτό έχει και πετσέτα μέσα. Παρακαλώ. Εκείνη την ώρα το κλείνουμε εμείς το μηχάνημα ή από κλείνει μόνο. Δεν δει.
ο παλμός του ρεύματος που δίνει για να το καταλάβουμε, το τεχνικό το ζήτημα, είναι 100 δευτερολέπτου. Οπότε πρέπει να ενεργοποιηθεί μετά ενίσχυσαν. Δεν τον έχουμε βάλει στην πρίζα. Θα ενεργοποιηθεί μόνο όταν κρίνει ότι πρέπει να ενεργοποιηθεί. Η κυρία Πάν. Παρακαλώ. Αν το περιβάλλον δεν είναι ευνοϊκό για να ξεκινήσω όλα αυτά, μπορώ να μετακινήσω το θύμα. Ναι, ναι. Υποτίθεται πως δεν μιλάμε για περιπτώσεις τραυματισμού, δεν μιλάμε ότι έχει πέσει με το μηχανάκι. Όχι, όχι. Δεν μιλάμε για τέτοιου είδους που έχουμε υποψία τραύματος. Σε κάθε άλλη περίπτωση, ναι, μπορεί να το πάθει στο φανάρι. Στο φανάρι δεν θα επιχειρήσουμε να κάνουμε κάπα στην Αθήνα, γιατί θα έχουμε μηχανάκι από δίπλα και θα το σκουρέψει και εμάς. Θα τον τραβήξουμε έξω. Αν είναι στην πισίνα, θα τον βγάλουμε έξω, σε στεγνό περιβάλλον. Αν είναι ο μισός με στη θάλασσα, θα τον τραβήξουμε έξω. Ναι. Όσο μπορούμε, φροντίζουμε την ασφάλεια. Να κάνουμε ασφαλή το περιβάλλον. Ναι. Σε τροχέα, σε οτιδήποτε άλλο, εμείς δεν εμπλεκόμαστε στο μεγάλο μετά. Δεν τον ακουμπάμε. Μιλάμε για αυτόν που έπεσε στο χωριό μας, στην πλατεία μας, στο γήπεδο, τον αθλητή και αυτούς που έχουν υποψία καρδιακής αναπομπής. Το θέμα του τραύματος που μπορεί να το επιδεινώσουμε εμείς είναι ένα άλλο θέμα, τελείως που είναι πολύ πιο εξειδικευμένο και δεν απευθύνεται σε πολύ. Ωραία, λοιπόν. Για να κάνουμε όλοι και γρήγορα, δεν θα είμαστε ζευγάρια, θα είμαστε ένας-ένας. Θα φέρνουμε εμείς τον απειλητή, θα σας το δίνουμε και θα το κάνετε μόνοι σας. Ο δεύτερος θα είμαστε εμείς. Για να μην κάνουμε ζευγάρια και σας καθυστερούμε περισσότερο. Λοιπόν, μπορεί όποιος βιάζεται πάνω απ' όλα να φύγει, να έρθει πρώτος, ανά τρεις, να κάνουμε ένα. Να ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσουμε από τους κάτω ή όποιος βιάζεται. Όποιος βιάζεται, σκοντά. Παρακαλώ. Εσείς στη μέση κόρα. Και εγώ από εδώ. Δύο. Τριάντα. Όχι, ένας ένα. Τρεις. Έλα. Άλλος ένα στη μέση. Όποιος βιάζεται. Έλα, έλα, έλα. Λοιπόν. Είστε στη μέση. Είστε στη μέση. Όχι, έχω περιθεί το τι. Καλά,
Όλοι μακριά γίνεται από την 20, μακριά όλοι. Πού τα όλοι μακριά δίνω ρεύμα. Καλύτερα το κέντρο. Αν πάμε με τα χέρια μας ήδη πλεγμένα, είναι πιθανό να χάσουμε το κέντρο. Φέρνουμε το πρώτο από πάνω και πλέγουμε το άλλο. Μισό λεπτάκι. Ωραία. Το καταλάβαμε. Επίσης, ένα δεύτερο που ξέχασα να πω προηγουμένως είναι. Μισό λεπτό. Αυτό που ξέχασα να πω προηγουμένως είναι ότι αυτό το μηχάνημα από τη στιγμή που το ανοίξουμε ξεκινάει να καταγράφει το περιστατικό όπως και τους ήχους του περιβάλλοντος. Όλα τα καρδιογραφήματα που κάνει, τις αναλύσεις, όλο το περιστατικό μαζί με τους ήχους του περιβάλλοντος, ό,τι λέμε εμείς, καταγράφουμε. Σαν μαύρο κουτί. Έτσι ώστε σε περίπτωση που αναζητηθούν μετά ευθύνες, εμείς θα είμαστε καλυμμένοι ότι τα έχουμε κάνει όλα σωστά. Γι' αυτό όταν φωνάζουμε είμαστε θεατρικοί. Φωνάζουμε όλοι μακριά, θα δώσω ρεύμα, όλοι μακριά, δίνω ρεύμα τώρα. Καλό είναι να φωνάζουμε γιατί καταγράφονται όλοι. Ευχαριστώ. Συνεχίζουμε.
στο μέσο του θώρακα, στο δίκτυο του μέσο του θώρακα, στο κάτω. Πάνω από πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν το πω. Ονομάζομαι Αρχή Θωμάς, βρίσκομαι στην Τάδε Πλατεία. Υπάρχει θύμα το οποίο δεν αναπνέει. Χρειάζεται κάτι. Εγώ πάω να σας φέρω να μιλήσω. Πού είστε? Πρέπει να πας πιο βαθιά. Εγώ πάω να σας φέρω. Βάλει τα πόδια σου πιο πίσω. Πέσε πιο μπροστά. Άνοιξε και τα πόδια μου. Πόδια σου μακριά. Άνοιξε τα μαθήματα να είσαι καλύτερη βάση. Μείνετε μακριά. Πιο βαθιά. Μείνετε μακριά. Το σκληρό μέρος του χεριού σου, το δηλαδή. Αφού πατώσε τους ανθρώπους, τώρα πλέξε και πίεσε. Θα δώσω ρεύμα. Θα σε φέρω την αφηνιδωτή, ορίστε. Δώστε τους αγώνες σας. Όλοι μακριά, κάνει ανάλυση. Μην αγγίζετε, το λέμε αυτό. Μην αγγίζετε, θέλω να μην κοιτάς τον χώρο. Βάζουμε το χέρι στο κόκκινο, το δάχτυλο στο κόκκινο κουμπί και δεν το ξανακοιτάμε. Και κάνουμε. Θα δώσω ρεύμα. Θα δώσω ρεύμα. Όλοι μακριά. Το χέρι σου. Μην βιαστείς. Είσαι σίγουρη. Έχεις φτιάξει το χώρο. Ξεκινήστε καρδιοπνευμονική αναζωοποίηση. Έτσι. Άνοιξε πόδια. Μην κλείσε μετά μου. Πιο μέσα, πιο βαθιά. Πιο βαθιά, να ακούγεται το κλακ. Πιο βαθιά. Εκεί. Όλοι μακριά.